Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό σκορπομπιβενό καπεσούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή την πλαστά να χώρια, να περάσουμε την παλακά του απόδοση μελαχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία αγωνιστική τεταρτιάτικη ζουμουσάδα. Έλατε στην παρέα μας, παλαιοί και νέοι, φρέσκοι και όχι μόνο, ψηλοί, κοντοί, χοντροί, αδύνατοι, εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, όπου και να είστε, ελάτε, ελάτε, ελάτε στην τρελοπαρέα του Ζουμουσού, ελάτε και σήμερα να περάσουμε το 2ωρο όμορφα, να συζητήσουμε για μπαλίτσα, να ακούσουμε τα ποταπά μας, να ανοίξουμε γραμμούλες, να μοιραστούμε τις απόψεις σας και να δώσουμε και 3 μαγικά χαρτάκια. 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πιστεύουμε ότι τελικά θα έρθουν να παίξουν αυτοί, γιατί βλέπετε ότι κάνουν τα πάντα για να μην έρθουν. Κάνουν τα πάντα. Και όταν λέω κάνουν τα πάντα, είναι ικανοί να φορέσουν στολές από κρυάτικες από πάντα και να κάνουν τα πάντα. Και να πούνε, εμείς δεν είμαστε ποδοσφαιριστές, όχι, όχι, δεν είμαστε ομάδα, είμαστε, ξεφύγαμε από ένα ζωολογικό κήπο, είμαστε πάντα, κάνουν τα πάντα, κυριολεκτικά. Βέβαια όλο το διάστημα κάνουν την κουκουβάγια, όλο το διάστημα κάνουν την παλαβή, όλο το διάστημα κάνουν τη στρουθοκάμιλο, βάζουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο για να αποφύγουν αυτό που δεν μπορούν να αποφύγουν. Μια φορά κόλωσαν, κάναν κακάκια πάνω τους, δεν παίξανε. Τώρα κάνουν τα πάντα, τα πάντα. Και θα επιδιώξουν βέβαια με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο. Είτε να μην παίξουν, είτε να έχει βγει καμιά περίεργη απόφαση, είτε να έχουν ρίξει αλλού όλη την προσοχή. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε κανονικά, με ωραίο τρόπο, με φάνταστα σκετσάκια, με ωραίες επιτροπές υποδοχής, πάντα μέσα σε νόμιμα πλαίσια. Δεν θέλω το μυαλό σου να πηγαίνει σε τίποτα έκνομο, σε τίποτα βίαιο, σε τίποτα παράνομο, σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Σε καμία. Πόσο κόστησε αυτό που έκανε ο άλλος που ντύθηκε η Βαν και μοίραζε ρούβλια? 20 χιλιάρικα, 30. Αυτά. Εδώ είναι που λέμε δεν θα βγάλουμε άχνη. Δεν θα βγάλουμε άχνα. Όχι άχνη, η άχνη μπορεί να βγει. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε λοιπόν, θα κάνω τις κληρώσεις σήμερα και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Θεωρώ είδος ανάγκης το να θέλει να πάω ΠΑΟΚτσάκι να δει την ομάδα αυτή. Τον ταμπλούχο, τον αείτο πρωταθλητή, μην το λησμονάτε. Μην τους κάνετε το χατήρι, αποφεύγουν να το πουν όλοι οι άλλοι. Εμείς πρέπει να τους το υπενθυμίζουμε συνέχεια. Συνέχεια είναι ο αείτητος πρωταθλητής, είναι ο ταμπλούχος. Δυο φορές μάλιστα. Δυο φορές δαμπλούχος μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου. Μην ξεχνάτε. 3 τέτοια εισιτήρια και μέσα από το μπλιμπλίκι γράφετε FM. Αφήνετε ένα κενό και το στέλνετε στο 54526. Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Μας στέλνετε παραγγελιές, γλυκόλογα, μπινελικόλογα. Γράφετε ένα ζουμουσού, ό,τι θέλετε εσείς. Και ταυτόχρονα μπαίνετε και στην κλήρωση. Και βέβαια μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα που θα ανοίξουμε γραμμούλες όπως κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια. Συγχωρέστε μου τα γρέζια στη φωνή, παλεύουμε με αυτό το θέμα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να λείψουμε, το ξέρετε, πρέπει να είμαστε με 40 και για να μην έρθουμε. Έχουμε να πούμε και σήμερα πολλά και σημαντικά πράγματα, ανοίξαμε την πλημπλικερία, ανοίξαμε το προσωποβιβλίο, το μαποτεύτερο, γράφετε αθλητήριος και μπαίνετε στην ομάδα μας, εκεί όπου βάζετε και τις αναρτήσεις σας. Θυμίζω ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης είναι ο μεγάλος χορηγός μας. Είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει τα υπέροχα, τα πολλά, τα καταπληκτικά, τα πανάκριβα δώρα και θα ξαναδώσει 51 χρόνια Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Ειδικά αυτό το διάστημα με Μίλε, τη Βασίλισσα των Σκουπών. Φυσικά για ψάρι φρέσκο, θαλασσινό, πεντανόστιμο, εκλεκτό, διαλεκτό στο Αιγαίον σε 2 μαγαζιά κουκλιά. Σε 2 υπέροχες ψαραγορές όπου οι άνθρωποι σας εξυπηρετούν με το χαμόγελο στα χείλη
Και γι' αυτό και γίνεται και χαμός. 214.000 στο δικητήριο, 69-56-66 το Ρεόκαστρο. Και αν δεν είστε τόσο φαν του ψαριού, καταπληκτικά, καταπληκτικά μύδια, υπέροχα καλαμαράκια και μαγειρευτά και όλα όσα θέλετε. Όλα όσα θέλετε εκεί στο Αιγαίον. Νικολαίδη ζαχαροπλαστεία για ψωμάρες, για τουρτάρες, για κεράσματα, για σοκολατόπιτες, για προφιτερόλ, για σιροπιαστά. Τρέχουν τα σαλάκια. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Ειδικά αυτές τις μέρες τώρα, με ιδιαίτερες τούρτες για του Αγίου Βαλεντίνου, σε σχήμα καρδιάς, κόκκινες, αυτά και τα λοιπά, ερωτοσουξουμούξου καταστάσεις, για εσάς που είστε ερωτευμένοι και θέλετε να κάνετε μια ωραία χειρονομία που κανονικά θα πρέπει να γίνεται όλο το χρόνο και όχι μόνο μία μέρα για ξεκάρφωμα, αλλά τέλος πάντων είπαμε, ο Νικολαίδης έχει φροντίσει με ειδική τουρτίτσα, θέλετε να κάνετε έτσι μια ξεχωριστή χειρονομία στον καλό σας ή στην καλή σας εκείνη την ημέρα που εορτάζεται ο έρωτας Βίχας. Θα μπορούσα να βάλω ένα χορηγό. Χορηγός Βίχα, το τάδε ας πούμε φάρμακο. Χορηγός, η τάδε καραμέλα. Ε? Το τάδε σιρόπι προσφέρει το Βίχα του Κωνσταντζαρού. Πολύ ωραία, σας σκέψη πολύ ωραία. Και βέβαια, Τσαντεκίδης, αυτός είναι μοναδικός στο μεταγυρισμένο αυτοκίνητο. Μπείτε λίγο στο Τσαντεκίδης Cars, θα δείτε. Γιατί αυτοκινητάρες μιλάμε. Από μικρό αυτοκίνητο, από τζιπ, από οικογενειακά, από πολυμορφικά, ό,τι εσείς θέλετε, σε άριστη κατάσταση, σε εξαιρετικές τιμές και πληρώνετε όπως εσείς θέλετε. Μπαίνετε μέσα στο Τζαντεκίδη απέναντι από τα Τζάμπο στο Ρεόκαστρο, λέτε άκουσα τον Κωστή που λέει ότι είσαι ο κορυφαίος στα μεταχειρισμένα και θα βρείτε τρόπο να το πάρετε το αυτοκίνητο, να το πάτε όπως εσείς θέλετε για έλεγχο και βέβαια πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε και ευκολύνεστε. Ανοίξαμε τον Μπλιμπλί και γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Σήμερα έχουμε μάτς. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας καλά ρε μάλια. Αυτό ακριβώς. Είπα και εχθές, λέω και σήμερα. Λέγω, έλεγον, λέξω καιρό, έλεξε και είπα, είπε ο Νίρ Καϊρίκιν. Καμένες λιχνίες από το 1989 που δώσαν πανελλαδικές. Δεν ξέρω γιατί τα θυμάμαι ακόμα. Τι τατουάζ έχει γίνει μέσα στον εγκέφαλο που δεν φεύγει ποτέ. Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι και προχωρώ παρακάτω. Και είναι, να πούμε, άλλοι τόσοι 200 τύποι ανομάλων ρημάτων. Πιστεύω γι' αυτό λέγονται ανώμαλα ρήματα, επειδή είναι ανομαλία να τα θυμάσαι μετά από 32 χρόνια. Οκ. Okay. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Τέλος πάντων, προχωρώ και λέω το εξής. Σήμερα θα πρέπει. Ο Κούγιας λέει 30 ευρώ είσοδο. 30 ευρώ. Προσέξτε εκεί, θα τα πούμε αυτά γιατί τώρα προηγείται το απόψινό παιχνίδι. Και αυτό για μένα είναι εκ του πονηρού. Προσέξτε αυτές τις μέρες, όσοι πηγαίνετε, όπου πηγαίνετε, πώς συμπεριφέρεστε, μας περιμένουν να μας σταυρώσουν. Προσέξτε καλά. 30 ευρώ ο Κούγιας. Δηλαδή, το Μπαρτσελόνα Ρεάλ με Ροναλντίνιο, με Ρονάλντο, με Κριστιάνο Ρονάλντο, με Μέση, με Τσάβη, με Ινιέστα, 30 ευρώ δεν νομίζω να είχε. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων, αφήστε το αυτό, δεν είναι της παρούσης τώρα, απλά μου στείλε ο αδερφός μου, ο Χρήστος από το Ανόβερο, το μήνυμα. Έλεγα ότι σήμερα η ομάδα θα πρέπει να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο σαν να έχουμε χάσει στο πρώτο παιχνίδι με 1-0 ή με 2-0. Οποιαδήποτε άλλη σκέψη ότι πάμε να προφυλάξουμε το σκορ του πρώτου αγώνα, πάμε να κλειστούμε, πάμε να ταμπουρωθούμε, πάμε να παίξουμε αμυντικά, πάμε να κάνουμε καθυστέρηση, πάμε μοντάξει, έχουμε περάσει από το πρώτο παιχνίδι, μπορεί να αποδειχθεί ολέθρια. Το λέμε. Το λέμε γιατί. Γιατί είχαμε ένα πολύ κακό δείγμα στο μάτς του πρωταθλήματος. Στο πως δεν πρέπει να είμαστε. Στο πως δεν πρέπει να παίξουμε. Στο πως δεν πρέπει να κάνουμε ήρωες τους άλλους. Άρα σήμερα πρώτον μαχαίρι στα δόντια. Μαχαίρι στα δόντια. Τρεις λέξεις. Μαχαίρι στα δόντια. Όπως το πρώτο παιχνίδι που από το πρώτο δευτερόλεπτο
Καταλαβαίνεις για το πρώτο μάτς κυπέλου, μιλάω, έτσι, για το 2-0. Από το πρώτο δευτερόλεπτο καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν περιθώριο. Και κανονικά, σήμερα θα έπρεπε να μιλάμε για μια διεκπαιρέωση, διότι στο πρώτο παιχνίδι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει ένα σκορ 3-4-0. Αν ο υπέροχος αυτός νεαρός. Νεαρούς τους λέμε, κανονικά θα έπρεπε να είναι 16 και 15 και 17 για να τους λέμε νεαρούς, αλλά οκ. Okay. Τα έχουμε πει αυτά άλλες φορές. Ο Λάμπρου ανέβρισκε στόχο σε μία από τις πολλές ευκαιρίες που του παρουσιάστηκε. Αλλά στην πιο σημαντική αυτές, ας πούμε, αν πούμε ότι τις βάζουμε σε μια διαβάθμιση, κάνει την προσποίηση στο Διούδη ή θα έπρεπε να σκάψει την μπάλα από πάνω ή θα έπρεπε να κάνει δεξιά και να προσθέσει. Με 3-0 νομίζω δεν υπήρχε καμία απολύτως ελπίδα. Όχι ότι τώρα πηγαίνουμε αποκαμωμένοι ή φοβισμένοι οτιδήποτε άλλο. Με ένα γκολ που φέτος σε όλα τα παιχνίδια, εκτός από εκείνο με τον Παναθηναϊκό, σε όλα, καμιά 60-70, μου τι θυμάμαι, έχουμε σκοράρει σε όλα τα μάτς με ένα γκολ. Αντίο ζωή Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου στο ρόλο του μικρού λούστρου, ειδικά για αυτή την εμφάνιση. Ο Σον Κόνερι που έχει έρθει για να βοηθήσει, κάνει ένα εξτραδάκι με διακοπές στην Ελλάδα. Γεια σου Σον, σε ευχαριστούμε για το σινιάλο. Άρα, μαχαίρι στα δόντια. Καμία απολύτως υπόνοια στην ομάδα του Δόνη, που έβγαλε και αυτός γλωσσίτσα μέσα στη βδομάδα, πάνε να μας βγάλουν τρελούς. Όλη η κοινωνία είδε ότι ο Ινσούα γκρεμίζει με το γόνατο το Μπέλκα. Πάνε να μας βγάλουν μουρλούς. Τόσες μέρες μετά σηκώσαν και αυτοί επικοινωνιακή λέλαπα ο ΠΑΟΚ που ευνοείται, Ντεμέκ. Όλη η κοινωνία το είδε, όλη η κοινωνία το είδε. Αλλά εδώ θα μου πεις, το στήθος του Βιερίνια το βάφτισαν χέρι. Θέλω να δω αν μπορεί να κάνει χειραψία με το στήθος ο Αντρέ ή να του βάλουν εμβόλιο στο στήθος και όχι στο χέρι, ή πώς μπορεί να πιάσει το ποτήρι και να πιει με το στήθος χωρίς να χρησιμοποιήσει το χέρι του. Χτυπάει μπάλα στο στήθος και χτυπάει και έξω από την περιοχή, και αυτός ο εφάνταστος τύπος που περιέγραφε το παιχνίδι μας είπε ότι, μας είπαν ότι είναι και πέναλτι. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα τα τέρατα. Όχι ότι συνηθίσαμε, αλλά περιμένουμε τα πάντα από όλους. Άρα σήμερα, με φλόγα στα μάτια, κανένας κορεσμός, επειδή κατακτήσαμε τα τρία τελευταία κύπελα, πάμε να πάρουμε και φέτος το double. Είμαστε η καλύτερη ομάδα, είμαστε η πιο καθαρή ομάδα. Πάμε να πάρουμε και αυτό το double και να γράψουμε ιστορία. Πρώτο εμπόδιο λοιπόν σήμερα, ο πράσινος. Που σκούζει ο Δόνης για τη διετσία, ξεχνώντας ότι έχει πάρει καμιά 52 πέναλτι. Που δεν έβγαλε άχνα όταν τον έσφαξαν μέσα στο Καραϊσκάκης με 2 πεντακάθαρα εις βάρος του Γαβρού πέναλτι. Δεν μίλησε μετά, δεν έβγαλε κιχ, κιχ. Μουγκός, άφωνος. Εδώ ροδάνει η γλωσσίτσα σου, Γιώργο μου. Ροδάνει κάτω την κουκουβάγια, έτσι. Ή μήπως να πω... Γαργαρίτσα. Γαργαρίτσα. Ο αδικημένος Παναθηναϊκός. Αυτός που έμεινε στην κατηγορία... Επειδή άλλαξε ο νόμος, έτσι. Να το θυμηθούμε αυτό. Τα έπρεπε να είναι αλλού. Αυτή λοιπόν είναι η αντιμετώπιση του σημερινού παιχνιδιού. Είδαμε ότι ο Φερέιρα άφησε εκτός τον Μάτος, άρα αυτό εκτός συγκλονιστικού απρόπτου σημαίνει ότι θα παίξει πίσω ο Αντρέ, πίσω και δεξιά, στη θέση που έκανε ένα, το καλύτερο του παιχνίδι φέτος, το καλύτερο του παιχνίδι, σαν δεξιός μπακ, στη θέση που διέπρεψε στη Wolfsburg και βραβεύτηκε ως το καλύτερο δεξί μπακ στη Γερμανία, στην Bundesliga, όχι στη γειτονιά μας, όχι στο Derby Καπερναούμ Βιθλέμ. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θέση με την οποία κατέκτησε η Πορτογαλία το Euro με Σάντος προπονητή, ως μπακ τον κάλεσε, όχι ως εξτρέμ. Ως μπακ που διέπρεψε τα δύο τελευταία χρόνια
και ήταν ο αδιαφιλονίκητος, ο αδιαφυσβήτητος MVP, κορυφαίος παίχτης του πρωταθλήματος ως αριστερό μπάκαλα, δεν έχει καμία σημασία. Φαίνεται λοιπόν, φαίνεται λέω, δεν είμαι σίγουρος, ότι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αυτό που φώναξε από μόνο του, ότι ίσως το κάνει πράξη ο προπονητής, μπορείς να του καταμαρτυρήσεις χίλια πράγματα του προπονητή μας, χαζό δεν τον λες. Χαζό δεν τον λες ότι δεν σκαμπάζει. Βλέπει, ακούει, καταλαβαίνει. Είναι λίγο πιο ξεροκέφαλος, όπως γίνεται βασικά όλοι οι προπονητές, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει. Τι είδε λοιπόν στο μάτς με τον Παναθηναϊκό? Ότι είναι μια άλλη ομάδα τελείως. Άλλος ΠΑΟΚ. Όταν από πίσω αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο σπουδαίος χαρακτήρας εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, χτίζει το παιχνίδι της ομάδας από τα μπακ. Είτε είναι δεξιά όπως θα παίξει, όπως έπαιξε στο πρώτο μάτς και όπως έπαιξε, όπως είπαμε, στη Βόλφσμπουργκ, είτε είναι αριστερά όπως έπαιξε δύο χρονιές όταν κλήθηκε στην ουσία προσωρινά μετά τη φυγή του Λέοβατς και την ιστορία με το Λεβέκ που ήταν τραυματίας πιο συχνά και από τους στρατιώτες στο Πλατούν και στο σώζοντας το στρατιώτη Ράιαν. Εκεί λοιπόν φωνάζουμε όλο το διάστημα, θέλουμε το καλό της ομάδας, ξέρουμε ότι μπορεί να του αρέσει περισσότερο να παίζει στην επίθεση του Αντρέ, όμως δες λίγο, και επειδή ξέρουμε τι άνθρωπος είσαι, μας το απέδειξε δύο χρόνια που θα μπορούσες άνετα να πεις παιδιά έπαιξε ένα δύο ματσάκια, πάρτε ένα μπακ. Εγώ γιατί? Γύρισα να παίξω στη θέση μου, εκεί είναι η θέση μου, είναι μπροστά. Είδες όμως ότι μπροστά σου βάζουν Βεντούζα έναν πάνω και έναν δεύτερο, δεν έχεις τόσο χώρο να δημιουργήσεις. Το φοβερό είναι ότι στα μάτς που έπαιξε εξτρέμ, στην ουσία δεν ήταν εξτρέμ, το είπε και μόνος του, ότι δυστυχώς με το σύστημα που παίζουμε δεν παίζω πάνω στη γραμμή, αφού τη γραμμή την έχει όλοι ο Γιαννούλης και αναγκάζει τον άνθρωπος και συγκλίνει στο κέντρο και μπερδεύεται εκεί με το δεκάρι και χώρος δεν υπάρχει εκεί και δημιουργεί και έναν εκνευρισμό αυτό και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει το χώρο να δείξει και το χρόνο να δείξει αυτά που μπορεί. Και το φοβερό είναι ότι, όπως είδαμε στα στατιστικά, πολύ λιγότερες επαφές έχει με την μπάλα ως εξτρέμ παρά από όσες είχε όταν έπαιζε μπακ. Ερχόταν από πίσω με την άπλα του, με τις αραντάρες μπαλιές, με τις επελάς του, με τη γραμμή μπροστά, με την αλλαγή του παιχνιδιού, με όλο το φίλτρο που βελτιώνει και τους υπόλοιπους δίπλα. Γι' αυτό φωνάζουμε αυτές τις μέρες. Μακάρι, γιατί και ο ίδιος γνωρίζει που είναι πιο χρήσιμο στην ομάδα, άλλο ότι του αρέσει, αν και νομίζω ότι ίσως να μην τα βρει και έτσι όπως ήθελε μπροστά, και ο ίδιος να επιθυμεί πλέον να αγωνίζεται πίσω, είτε δεξιά είτε αριστερά. Δεν ακυρώνουμε κανέναν μάτος. Το τονίζω αυτό γιατί πάλι είμαστε έτσι των άκρων. Το κορυφαίο δεξί μπακ, τον κορυφαίο δεξιό οπισθοφύλακα που είχαμε ποτέ σαν ΠΑΟΚ, λέω εγώ, στην ιστορία μας, ποιο να βάλουμε εκεί? Να βάλουμε και τον Αλαβάντα? Να βάλουμε αριστερά τον Ιωσιφίδη και το Λίνο? Δεξιά μέσα στη διάδα είναι ο Λεό Μάτος. Αυτό δεν αναιρείται με τίποτα. Όμως και ο χρόνος περνάει και χρειάζονται ανάσεις οι παίχτες, και φέτος έτσι όπως ήθελε να παίζει ο προπονητής, δεν είδαμε το Μάτος των άλλων ετών. Δεν ξέρω αν δεν τον άφηνε να προωθηθεί, αν το ότι τον μετέτρεπε σε έναν μπακ όταν προωθούνταν οι άλλοι τον είχε κάπως άκεφο. Δεν ξέρω, παιδιά. Όπως δεν ξέρω γιατί με ρωτάνε και για τον Μπίσβαρ, γιατί είναι έτσι ο Μπίσβαρ. Τι να πω. Να το βάλουμε στον παλαφόμετρο πάλι. Να το βάλουμε. Αυτή είναι ο Πασχαλάκης, θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια. Και επειδή βέβαια δεν περνάει μέρα να μην ασχοληθούμε με τη Μαρούπα, που είδε το όνομά της όσο ποτέ στα κανάλια, στα site, στα φόρα, στα σχόλια, στα πληκτρολόγια,
Μόνο γιγαντοαφίσα δεν την κάναμε την κυρία, ειδικά αυτή τη φάτσα, δηλαδή πραγματικά. Ακούστε τώρα τι λέει ο Στάθης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος στην Ξάνθη, είναι και παλιός ακροατής, το ξέρετε. Το παιδί είναι εκεί. Που ήταν παρόν την ημέρα που η Μαρούπα εμφανίστηκε στην πόλη της Ξάνθης ως μέλος της επιτροπής αυτής. Ραψοδία. Φαρσοκομωδία. Ραψοδία λέω, τέλος πάντων. Για να κάνει την αυτοψία της, αποκαλύπτοντας ότι ουδέποτε μπήκε στο νοσοκομείο. Πρέπει να βάλω το σχετικό καλή. Δεν μπορώ. Η κυρία Μαρούπα, λέει ο Στάθης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος της Ξάνθης, ήρθε το πρωί για ένα δικαστήριο στην Ξάνθη, το οποίο μάλιστα το κέρδισε και αμέσως μετά συναντήθηκε εντελώς στοιχεία με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ξάνθης, κύριο Πιαλόγλου. Στον οποίο έλεγε ότι έκανε λάθος που δεν κατέβηκε στην ΕΕΑ αυτοπροσώπος για να συζητήσει το θέμα μαζί τους. Ήθελε και αυτοπροσώπος παρουσία. Στη συνέχεια φύγαμε από το δικαστήριο και κάναμε μια βόλτα στην πόλη, λέει ο Στάθης Παπαδόπουλος. Ήθελα να της δείξω το σημείο στο οποίο ήθελε να μπει μια τουρκική τράπεζα στο κέντρο της πόλης. Είπε ότι πράγματι θα ήταν μεγάλη ήττα για την Ελλάδα αν έμπαινε σε εκείνο το σημείο η τουρκική σημαία. Και ανέβηκε στον μαχητή της Ξάνθης, όπου υπάρχει εφημερίδα, ραδιόφωνο και τηλεοπτικό σταθμό, μίλησε στη τηλεόραση μόνο για εθνικά θέματα. Αμέσως μετά πήγε στο ζαχαροπλαστείο η ωραία Ελλάδα, όπου πήρε ένα κιλό σιροπιαστά και ένα τοπικό γλυκό της Ξάνθης, το οποίο έφαγε και της άρεσε πάρα πολύ το γλυκό. Στη συνέχεια ζήτησε να πάει στο Λεσαλέ για να έχει μια δική της άποψη για το τι συμβαίνει εκεί και την πήγε με δικό της αυτοκίνητο ένας αθλητής της πάλης, φίλος με τον πελάτη της από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπήκε ούτε μισό λεπτό μέσα στο ξενοδοχείο. Έβγαλε φωτογραφίες από τους έξω χώρους, ίσως και καμία selfie, αλλά δεν είδε τι είχε μέσα στο ξενοδοχείο, γιατί μου είπε ότι ήταν κλειστό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν κλειστό, γιατί μέσα βρίσκονταν όλο το προσωπικό, είχε δωμάτια κλεισμένα και παρόντες ήταν εκεί ο Πιαλόγλου και ο Επιτρόπου, τους οποίους ενημέρωσα εγώ ότι πηγαίνει εκεί η κυρία Μαρούπα, άρα το ξενοδοχείο ήταν ανοιχτό. Το παράδοξο και τρελό είναι ότι αμέσως μετά τους κάλεσε στο τηλέφωνο και είπε ότι εκτιμά πως αυτό το ξενοδοχείο είναι παρατημένο. Δεν μπορεί να στοιχίζει πάνω από 3 εκατομμύρια και της απάντησα πως το διαπίστωσε αυτό αφού δεν μπήκε μέσα. Μπορεί όλα να είναι από χρυσάφι μέσα και να κάνει 20 εκατομμύρια ευρώ και όχι 7 ή 10. Δεν μου απάντησε ευθέως, λέγοντας ότι απ' έξω φαίνεται καλύτερα. Αμέσως μετά είδε ότι ανέβασε φωτογραφίες στο διαδίκτυο από την εξωτερική πλευρά του Λεσαλέ και στην επιτροπή είπε ότι έκανε αυτοψία. Έτσι γίνεται η αυτοψία? Και από πότε? Απ' έξω? Μόνο από έξω βλέπουμε ένα κτίριο και βγάζουμε συμπεράσματα, χωρίς μάλιστα να είμαστε ειδικοί? Απίστευτα πράγματα συνέβησαν με την κυρία Μαρούπα. Θέλεις να πω κι άλλα, ε? Κοσολίτσα μου θέλεις? Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλει. Θες να πάω σε διάλειμμα? Ναι, ναι, ναι. Ναι, θέλω. Εντάξει. Ναι, θέλω. Okay. Ναι. Ό,τι μου πεις εσύ, ό,τι μου πει η κοτσαρίνα. Αυτά που λέτε. Απ' έξω. Και έκανε εκτίμηση, έτσι. Μιλάμε όχι τον έμφυα θα σου βγάλει και τα τετραγωνικά. Όχι αν έχεις κανένα ημιπαίθριο αδήλωτο. Όλα, τέτοιο μάτι. Μιλάμε τώρα για αετήσιο. Ντρόν και μαλαμπίμπι. Αυτή το είδε. Απ' έκανε μια. Έτσι και έβγαλε τα συμπεράσματά της. Αυτά. Δευτέρα η εκδίκαση. Δευτέρα η εκδίκαση. Και όσο πλησιάζει το μάτς με το Γαύρο, για το οποίο μάτς δίνουμε 3 μαγικά χαρτάκια σήμερα και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα θα έρθω αμέσως στις γραμμές με το που θα τελειώσει το διάλειμμα και μέσα από τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να κληρώσουμε 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πρώτα, βέβαια είναι το απόψινό παιχνίδι, να πάρουμε την πρόκριση και μετά όλα τα άλλα θα τα κανονίσουμε και θα συζητήσουμε και για τον αγώνα με τη Λάρισα, γιατί προηγείται ο εκτός έδρας αγώνα. Και όπως μου γράφει και ο Χρήστος, λέει 30 ευρώ λέει, έχει και ποτό ή είναι σκέτο. Μπορεί να έχει προσωπικό χορό, φίλε. Lap dance, πώς το λένε. Να έρθει καμία χορεύτρια, καμία από αυτές που κάνουν pole dancing να σου χορέψει το σίδερο, στο στήλο. Ε? Με 30 ευρουλάκια δεν τα δίνεις. Και ματς και ποτό. Μπορεί να έχει κανένα κοψίδι, τίποτα, κανένα αυτό, κανένα λαρισινό, κανένα περίεργο τυρί, ε? Τέλεια. Τέλεια!
Τέλεια. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζοντας ότι έρχονται από 14 Φεβρουαρίου δύο υπέροχες φωνές στο Βεργίνα Θέατρο. Χατζηγιάννης Μιχάλης και Ασλανίδου Μελίνα. Δύο πάρα πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες που θα κάνουν και μεταξύ τους ντουέτα, που βρίσκονται στη σκηνή και που θα μαγέψουν με τα τραγούδια τους. 4.91.2.91 προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε να παίξετε. Αφορά άλλον χώρο, σε άλλον χώρο. Είναι δίπλα ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει και όριο ηλικίας κατώτερο κτλ. Και βέβαια και στο ticketservice.gr και στα καταστήματα public για να προμηθευτείτε εισιτήρια, γιατί αναμένεται να γίνει χαμός. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμούλες. Πάμε! Πάμε στις γραμμούλες μας, 2310-287-888. Μου λέτε, σας βάζω και για μαγικό χαρτάκι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που θα γίνουν, όπως καταλαβαίνετε, ανάρπαστα. Θα είναι άφαντα. Έτσι, ερυπή οφθαλμού, εν μια νυχτή θα εξαφανιστούν τα εισιτήρια. Πάμε στις γραμμές λοιπόν να μιλήσουμε μαζί, 2310-287-888. Πάμε να δούμε τον πρώτο. Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον. Σήμερα τους άδειασες όλους. Όλους. Ήταν η μέρα μου. Έλα, φιλάρετε, σε ακούμε. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, όπως και να το δεις, είναι γεγονός ότι αυτό το γήπεδο, αυτή η ομάδα, αυτοί οι παίκτες, κατάφεραν να το κάνουν δικό τους. Στοχικό τους. Ουσιαστικά, δηλαδή, ενώ λέγαμε για την κατάρα του ΟΑΚΑ, έγινε το εξοχικό της ομάδας. Ακριβώς. Με δύο κατακτήσεις κυπέλου, εκεί πέρα μέσα, με συνεχόμενες νίκες, με. Εντάξει. Αυτό οι ίδιοι παίκτες το έχουν πετύχει. Έχουν τέσσερα παιχνίδια ακόμα, για να πάρουν τον πρώτο τίτλο. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν για αυτούς να δώσουν ό,τι μπορούν περισσότερο, να θυμηθούν και να παίξουν με τον τρόπο που ξέρουν. Ακριβώς. Όπως το λες. Έχει σημαντικό ρόλο αυτό που λες. Το ότι το ξέρω το γήπεδο, το έχω αλώσει πάμπολες φορές. Έγραψα ιστορία εκεί. Πολλοί μου λέγανε, πού θα πας εκεί μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, θα πάρεις το κύπελλο δυο φορές. Και όχι μόνο στο κύπελλο, αλλά και στο πρωτάθλημα, άπειρες φορές. Εδώ σε θέλω τώρα, γιατί και φέτος να πρέπει ο τελικός να γίνει εκεί πέρα. Γιατί συνέχεια να γίνεται εκεί. Δεν πρέπει να ξοδεύονται αυτοί που μένουν εκεί στην Αθήνα για να κάνουν ένα ταξίδι, να πάνε σε έναν τελικό έξω από την Αθήνα επιτέλους. Δηλαδή, πόσα χρόνια ακόμα θα πρέπει να παίζουμε εκεί? Είναι τραγικό. Γιατί αυτό που θέλουν να μας πούν είναι ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο γήπεδο εκτός από το ΆΚΑ. Αλλά είναι αστείο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν πιστεύω να γίνεται. Δηλαδή, να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα γήπεδο έστω μέσα στην Αθήνα που δεν το χρησιμοποιεί καμιά άλλη ομάδα. Έχω μία αίσθηση, φιλάρετε. Δεν είναι βεβαιότητα. Αίσθηση έχω ότι ναι, μεν έχει πολλές πιθανότητες το ΆΚΑ. Δεν είναι οριστικό. Θα εξαρτηθεί, λέει, από τις ομάδες που θα είναι στον τελικό. Ναι, δηλαδή. Λέω παράδειγμα, αν είναι ΠΑΟΚ Άρης ο τελικός, λέω τώρα, δεν νομίζω ότι θα πάμε στο ΆΚΑ να παίξουμε. Εκεί θα ήταν εντελώς αστείο. Θα γίνει, ας πούμε, στο Καφτατζόγλιο, λέω τώρα. Αλλά και αν θα ήταν, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός ΑΕΚ, θα έπρεπε να γίνει στο Καφτατζόγλιο. Βεβαίως, γιατί όχι. Να έρθουν εδώ στην πόλη. Αντίστοιχα, ωραία. Αλλά είναι ο τρόπος που σκέφτονται, γιατί σε αυτή την ιστορία θα μας κάνουν και χάρη, έτσι, και παίξει πάω κάρι. Φυσικά. Εννοείται. Σε πρώτη φάση ο Άρης πρέπει να περάσει τον Ατρόμητο, βέβαια. Έτσι. Και εμείς θα περάσουμε σήμερα τον Παναθηναϊκό. Λέμε τώρα για το θέμα της έδρας, που ναι, έχεις χίλια δίκαια. Αν δούμε σε βάθος χρόνου τους τελικούς, είναι το άκρον άουτον της μεροληψίας υπέρ συγκεκριμένων ομάδων. Βέβαια, εντός έδρας. Ο υδροκεφαλισμός, ο συγκεντρωτισμός, ο ποδοσφαιρικός, και όχι μόνο, σε όλο το μεγαλείο. Το Καφτατζόγλιο δεν θα έπρεπε να έχει την καλύτερη. Το πιο ωραίο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να πει, ποιος ενδιαφέρεται να φτιάξει αυτό το γήπεδο. Όχι αυτός, ένα μηδέν. Αλλά σίγουρα χαίρομαι, όμως. Χαίρομαι που είσαι μέσα στο μυαλό μου.
Γεια σου ρε φιλάρετε. Αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει άνθρωπος που θέλει να το κάνει και τον εμποδίζουν ακόμα. Δεν θέλουν να το δώσουν. Έχει άσπρα μαλλιά, άσπρα γένια, είναι πόντιος, είναι πρωταθλητής, αίτητος, είναι ταμπλούχος, είναι οραματιστής, είναι ευεργέτης και θέλει να πάει να του το κάνει κούκλα και θα μείνουν αυτά. Δεν είναι ότι θα βάλει δύο προκάτ, ας πούμε, κιόσκια και όταν θα φύγει θα τα πάρει μαζί του. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ζητάμε εμείς. Απλά όχι να μας πιάνουν το κολαράκι, συγγνώμη που το λέω έτσι τώρα, γιατί αυτό θέλουν να μας κάνουν. Να πληρώνουμε 2 εκατομμύρια και 2,5, γιατί ο Βάζελος και η Χάρτινη πληρώνουν 250 χιλιάρικα για το ΟΑΚΑ. Δεν είναι το καλύτερο γήπεδο στη χώρα, το ΟΑΚΑ, έτσι δεν λένε. Μα ποιος κάθεται και κάνει το χλωροτάπητα. Άρα κατά αντιστοιχεία φυλάρεται, αν δίνουν για το καλύτερο γήπεδο της χώρας, στο οποίο πρέπει να γίνουν τελικοί, 250 χιλιάρικα αυτοί, εμείς πόσα. Εδώ δίνει μισό εκατομμύριο για να φτιαχτεί το Λάρισα. Το Αλκαζάρ. Είδες Αυγενάκης, είδες. Δίνουνε το κράτος από την τσέπη του. Εδώ θέλει ο άλλος να τα δώσει και δεν τον αφήνουνε. Τραγικό φιλέ. Αυτά είναι τα όμορφα. Όλο αυτό. Τραγικό. Γεια σου φιλάρετέ μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μου αφήνετε και τα τρία τελευταία ψοφία από το τηλέφωνό σας, αν θέλετε και επιθυμούτε, για να σας βάλω στην κλήρωση για τα τρία μαγικά χαρτάκια που θα κληρώσω 10 παρακάτω ψηλά. Τρία εισιτήρια. Πάω Ολυμπιακός. Τα εισιτήρια για τον ντέρμπι. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον ποιητή μας. Έλα Στράτο. Δεν μου λες. Τα ψηφία που θα σου αφήσουμε στο τέλος της εκπομπής θα τα πάρουμε πίσω ή τα κρατάς εσύ? Τα κρατάω φίλε και τα βάζω σε μια ειδική θήκη. Και το κινητό μας γίνεται από δεκαψήφιο, εφταψήφιο. Κανονικά. Κοστίζει λιγότερο δηλαδή να μας πάρουν τηλέφωνο. Εννοείται ρε φίλε. Κάτι, κόψε μου κάτι. Δηλαδή κόψε μου κάτι. Λοιπόν, εγώ, ότι... παραδέχομαι αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνω και εγώ βέβαια. Που λέω τα τρία τελευταία με 206. Που το λένε όλο για να καταλήξουν τα τρία τελευταία. Έλα Στράτε μου, έλα, σε ακούω. Λοιπόν, να γνωρίσεις ότι στο Καφτατζόγλιο είναι αδύνατο να γίνει τελικός. Διότι δεν υπάρχει χρόνος για να μπουν οι συνθήκες για να υπάρχει βάρος στο τελικό. Δεν είναι δυνατόν να προλάβουμε δηλαδή μέσα σε 2 μήνες. Εκτός από το κακό χάλι στο οποίο βρίσκεται το γήπεδο που θέλει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο για να φτιάξει. Ναι, ναι. Εγκατελειμμένο. Αυτά τα λέγει ο υπεύθυνος ο προηγούμενος της διοίκησης, έτσι. Να ρωτήσω κάτι εγώ, Στράτο. Να ρωτήσω κάτι. Τις άλλες φορές που δεν υπήρχε VAR, γιατί δεν έγιναν εδώ οι τελικοί? Γιατί θα σου απαντήσω. Οι τελικοί φίλε δεν γίνονταν εδώ. Θα σου απαντήσω με ερώτηση βασικά. Σε πώς τελικούς... Επειδή δεν υπήρχε VAR. Να η απάντηση. Πρόσεξε φίλε, κύκλος. Δεν κάναμε εδώ γιατί δεν υπήρχε VAR. Εγώ θα σου απαντήσω με ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ σε πώς τελικούς έχει πάει, Κώστα? Πάρα πολλούς. Πώς δεν θυμάμαι το ακριβώς νούμερο, δεν θυμάμαι. Η 20, και τα τελευταία 20, χρόνια πολλούς. Ωραία, η 20, έτσι, τι στη Φιλαδέλφια, τι στο ΟΑΚΑ, τι στο Βόλο, τι. Πολλούς. Η 20 ή 21 είναι η τελική που έχει πάει πάνω στην ιστορία του. Απ' έξω δεν θυμάμαι, αλλά ναι, μπορεί. Πόσοι είναι, η 20 ή 10. Βάζεις μέσα τώρα και τη δεκαετία 70, έτσι, που κατέβαινε όλα. Όλα. Δεν υπήρχε ΟΑΚΑ τότε, κατεβαίναμε στο Καραϊσκάκη, έτσι. Ναι. Όχι, υπήρχε ή είναι 20-21. Από αυτούς πόσοι τελικοί γίνανε εκτός Αθηνών? Από αυτούς τους τελικούς που έγιναν? Ναι. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ξεχνά, ένας. Διαπάντησες δύο. Ένας στην Πάτρα, θυμάμαι, Γαύρος συμπολίτης, αν θυμάμαι. Όχι, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. 21 ή 21 τελικούς, πόσοι γίνανε εκτός Αθηνών? Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ένα στο Καφτατζόγλιο, Ολυμπιακός. Δύο. Ναι. Δύο, έτσι. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Οι δύο που γίνανε. Ναι. Ένα στη Φιλαδέλφια λοιπόν, έγινε. Έτσι. Βρε, μιλάω εκτός Αθηνών. Α, εκτός Αθηνών. Εκτός Αθηνών. Ναι. Είναι δύο. Ο ένας έγινε στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ Άρες. Ναι. Και ο άλλος έγινε στο Βόλο, προ 3 ετών, ΠΑΟΚ Άρες. Πόσους από αυτούς τους τελικούς κέρδισε ο ΠΑΟΚ? Και τους δύο. Ωραία, γι' αυτό λοιπόν δεν γίνονται οι τελικοί. Το ένα με το άδειασμα του Γεωργιάδη στον θερματοφύλακα του Άρεος. Γι' αυτό λοιπόν δεν γίνονται οι τελικοί εκτός των Αθηνών. Γιατί αν γινόντουσαν, ο ΠΑΟΚ από τους 20 χαμένους τελικούς. Από τους 17 χαμένους τελικούς. 15 κύπελα θα είχε. Θα είχε 9 χαμένους τελικούς στην Αθήνα και τα υπόλοιπα. Οι υπόλοιποι 12 θα ήταν τρόπαια. Όμορφα. Κατάλαβες, Κωστή μου. Λοιπόν, σήμερα νίκη με τον Παναθηναϊκό. Πρόκριση. Πρόκριση. Ναι. Και νίκη, όχι απλά πρόκριση, να κλείσουμε και στόματα.
Να κλείσουμε εντάξει, και το βασικό, που μας, το βασικό που μας κόφτει είναι εννοείται η πρόκριση, έτσι. Δηλαδή αν το μάτσε λήξει 2-2 δεν θα στεναχωρηθούμε που θα προκριθούμε. Λέω τώρα. Εγώ θυμάμαι. Ναι, θυμάμαι πρωτίστως θέλω νίκη. Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο να μπω σαν να έχω χάσει το πρώτο μάτς. Εγώ θυμάμαι με τον Ίβιτς όταν είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός και ρωτούσαν αν θα παίξει αν προλαβαίνει το τελικό. Ποιος ήταν να δεις. Όχι ο Μπέρκ. Ένας άλλος. Ένας κοντός Κροάτης. Μήπως ο Ζέκα. Αν προλαβαίνει ο Ζέκα να παίξει τον τελικό. Ναι, ναι. Όχι ο Παρα. Ναι, ναι, ο Ζέκα. Ζέκα. Ναι, αν προλαβαίνει, το θεωρούσαν δεδομένο. Ήρθαν μετά εδώ. Αρπάξαν τα τέσσερα και μετά του έφυγε ο Κίζας. Ο Κίζας. Που πρόσεξε, σε εκείνο το μάτσι, ειδικά Στράτο και φίλοι ακροατές, ο Κίζας δεν ευνόησε πουθενά τον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρξε ούτε πέναλτι, ούτε offside. Ούτε ακυρώθεν γκολ, τίποτα. Απλά τον κάνανε τον Γκίζα Κορνίζα. Έτσι. Εγώ μπορώ να βρω δύο φάλ που δεν έδωσε τον Παναθηναϊκό στον χώρο του κέντρου. Εντάξει, έγινε. Και έξω που πήρε βρώμικο έξω στην καντίνα, δεν ζήτησε χαρτοπετσέτα. Ίσως αυτό είναι. Έγινε Στράτο μου. Για να κλείσω ένα τελευταίο, Κωστή. Θέλω το match να εξελιχθεί όπως αυτό του Βασιλεία ΠΑΟΚ. Ξεκινάει το παιχνίδι, πάνε να πιάσουν οι άλλοι 0-1 στο 3. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό. Καλώς σας βράδυ. Νωρίς. Φιλιά. Να πάνε με τα καπνογόνα τους και να τα βάλουν εκεί που ξέρουν. Στη θήκη. Φιλιά. Στα δοχιάκια με το νερό. Γεια σας Στράτο. Γεια. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι γίνεται. Τι γίνεται, τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Έλα δικηγόρα μου. Ακούω. Λοιπόν, σε καταχώρησα ως φωνή πλέον, είδες ότι έτσι, σε έχω καταχωρημένο. Βεβαίως. Λοιπόν, πρώτα. Μου επιτρέπεις μισό δευτερόλεπτο, ναι. Πες μου λίγο να σε βάλω στην κλήρωση. Βάλεμε στην κλήρωση, ναι. 363. Και δώσε σε έναν άνεργο και σε ένα πολίτευμα. Είσαι πολύ ωραίος. Αν κληρωθώ. Μπαλτάκος, Στάμος, ο οποίος χθες είπε ότι θα κοβόταν και φοιτητής δευτεροετής, σε θυμήθηκα που διάβασα τη δήλωσή του, και Σημειοφορίδης. Ένας μετά τον άλλον, έγκριτοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και με πολλά χιλιόμετρα στις δικαστικές αίθουσες δικηγόροι, αποδομούν όλο αυτό όλη αυτή την καρικατούρα και τη χαρακτηρίζουν αστεία. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω έτσι σαν σφήνα. Σε ακούμε τώρα. Σε ακούμε. Λοιπόν, Κωστή, είναι δυνατόν η κυρία Μαρούπα, η οποία βρέθηκε ξαφνικά να είναι... Talk of the town, of the country. Όχι έχουν το top of the country. Ξαφνικά να έχουν πέσει όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της και να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Και εκπομπή θα της δώσω. Σούπα, μούπα με μαρούπα. Επίσης έχω διαβάσει ότι ο σύζυγος της κυρίας Μαρούπα έχει έμειστη σχέση με επιχειρήσεις του κυρίου Μαρινάκη. Άτσα, έλα ρε φίλε. Μάλιστα. Βεβαίως. Άλιστα. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Καταλάβατε. Για να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Ναι, κορ, τώρα το καταλάβατε ότι κοροϊδευόμαστε, αλίμονο. Από την αρχή. Λοιπόν, για να μην κρατάω και τη γράμμα να πάρουν κι άλλη σειρά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Σε χαιρετώ. Γεια σου, δικηγόρε μου. Φιλιά. Φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε, καλημέρα σας, 23-12-87-888, Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ, δηλώνουμε και το φωνάζουμε προς όλους, δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η πίστη σε αυτό που πιστεύουμε, αλλά, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Για άλλα εσύ που καθαρίζεις λαιμό, σε άκουσα, ναι. Πετονόκορφο είπαμε. Καλώς τον χορευτή μας, Ζουμουσού αδερφέ μου. Όλα καλά. Καλώς τον Κωνσταντίνο, όλα καλά αδερφέ μου, όλα καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Όλα. Μπαϊντούσκα και Άγιος ο Θεός. Χτες χόρευα Μπαϊντούσκα, με έβαλε μπροστά. Λέω θα σας τρέξω άσχημα τώρα, θα αντρεθείτε. Σας πατώ ένα τρέξουμε, τι κάρε. Ρε είσαι από εκεί πέρα, άμα δεν μπορείτε πάτε χορέψει σιρτάνα. Ωραίος είσαι φίλε, πολύ ωραίος. Για πες αγοράκι μου. Πάμε ξεσκάμε λίγο ρε Κωστάκη, τι να κάνουμε. Καλά κάνεις φίλε. Καλά κάνεις αγόρι μου, φεύγουν οι καημοί. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτό. Δεν ασχολείται με αυτά, αν ασχοληθεί θα το καταλάβει. Εγώ σε είπα, ασχολήθηκα λόγω
ότι πάντρεψα την κόρη μου και δεν ήξερα να περπατάω, όχι να χορεύω. Πρόσεξε πόσο γρήγορος είναι. Είμαι πόσο... 5 χρόνια, είμαι 5 χρόνια. Ωχ, αγόρι μου, εσύ δεν ανασταίνει και νεκρό αυτό. Φράκι, ρε, αδερφέ, τι ε? Ελλάδα βρε, Θράκη, Ελλάδα. Λοιπόν, θα παρατήσω το τηλέφωνο, θα ανοίξω τέρμα το αυτό. Έλα, 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 σπάστα! Το αφήνω χαλάκι, το αφήνω χαλάκι, έλα. Λοιπόν, καταρχάς να πω ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια του Χάντμπολ, Κώστα. Βέβαια. Κύριο Χασεκίδη, ο άνθρωπος έχει φέρει τίτλους, κούπες. Βέβαια. 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 Λοιπόν. Υπόκληση στα κορίτσια. Πάμε για δεύτερο συνεχόμενο double. Πάμε. Ναι. Και τα παιδιά και οι άντρες μας έχουν φέρει τίτλους και στο βόλεϊ και όλα τα αθλήματα και ο Στίβος και αυτά. Έχουμε το μεγάλο αγκάθιρα, αδερφέ. Το μπάσκετ. Το μπάσκετ, φίλε. Αλλά... άφαντος ο Αμερικανός, παιδιά. Τελειώνει και μια άτυπη διορία που του δώσανε. Είναι άφαντος. Τσαφανίστηκε. Αν όμως, Κώστα, περάσουμε αυτήν τη μεγαλύτερη φορτούνα στην ιστορία μας στο μπάσκετ και σωθούμε, εγώ πιστεύω από το χρόνο θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Όλα. Όχι πολλά, όλα, όλα. Παιδιά, δεν πάει αυτό το πράγμα κάθε χρόνο. Θα περάσουμε αυτό φθορά, το κόπελο, το μεγάλο. Σε πρώτη φάση πρέπει να πάρουμε ένα μάτς εκτός έδρας, δεν ξέρω αν θα είναι τώρα στη Λίμνο. Ναι, πρέπει, και να πάρουμε πρέπει, όλα πρέπει, τα μάτς μέσα και με το Περιστέρι, ναι, και ναι, όλα τα μάτς μέσα που εννοείται ναι, ότι ναι, μέσα τα μάτς πρέπει να είναι όπως ήταν με το Συμπολίτη. Τώρα δεν ξέρω το παλατάκι. Μπορούμε, αλλά πρέπει να το... μπορούμε, δεν μπορούμε, αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Ναι, αυτός ναι, είναι ο μόνος τρόπος. Να σε πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσένα και στο Λίμπερο. Πήγα 3 μέρες στη φιλοξένεια. Μπράβο ρε φίλε, ναι, μπράβο, πέρασε ωραία. Παιδιά, είναι πολύ ωραία, αδερφέ. Μπράβο. Στο ξενοδοχείο είχα ξαναπάει. Όλα ωραία, την 5η, 7 η ώρα να πάω να κάνουμε το μπάνιο μας, ας πούμε, στα Λωτρά, με το ήμανο με το σκούφο το πάω και είχε έρθει ένα λεωφορείο. Ναι. Με είδε αυτός ο άνθρωπος, την Παρασκευή το πρωί να πάρουμε το πρωινό μας και να φύγουμε. Κάθονται δίπλα μας, 2 άτομα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε ρε Πάουξη, με λέει αυτός, με ένα ύφος μυστήριο. Όχο. Το λέω, Βάζελος είσαι. Ναι, με κάνει η γυναίκα μου, όχο. Τις γυναίκες είπα. Δεν μου λες, το λέω. Ο Ελβετός ο διαιτητής δεν σου άρεσε, τι λέει, πέναλτι ήταν. Ήθελες δηλαδή τον Σπανάθα, τον Παπά, τον Κομίνι ή τον Αρετόπουλο, ρε φίλε, του λέω. Για πες. Όχι, πες μου. Έτσι. Δεν θέλατε τον Περέιρα, δεν θέλατε τον Παπά. Ναι, ο ένας σας ξυνίζει, ο άλλος. Και που παίζεις στην κατηγορία, πες του. Α, μπράβο. Και που παίζεις, χάρη σου κάναμε και εμείς, γιατί βάλαμε και εμείς υπογραφή. Το ότι αλλάξαμε τον νόμο, να ξέρεις. Πόσα χαρτιά άλλο χρωστάτε εσείς έχετε καταστρέψει. Πέστε τζαμπατζίδες, Ολυμπιακά στάδια, Ουρακά. Ας το φίλε. Σε πολυβητήρε, τι να αρχίσω να τα λέω τώρα. Και η Κοσμοτέ στη φανέλα καμιά 30 χρόνια. Ας το, μην το συζητάς. Με λέει, εσείς οι παουξίδες τώρα τελευταία είστε επιθετική για όλη την Ελλάδα. Άντε ρε, αλήθεια. Εμείς το επιλέξαμε να μην μιλάμε. Τώρα όμως τελείωσαν τα ψέματα. Τέλος το χτύπημα στην πλάτη. Ο συμπαθής. Θα μας ακούτε τώρα και θα... θα σας τη λέμε, τελείωσε. Όσο για τους γάβρους, τους φίλους σου, πες τους να ξεχάσουν το πρωτάθλημα. Ξεχάστε το. Τώρα θα αρχίσω και για το πρωτάθλημα να λέω, αφού περάσουμε. Αγόρι μου, αδερφέ μου, τέλεια τα λες. Άιντε, φιλιά. Το λαλίστα τον Τοντώνη. Ζουμουσού. Ζουμουσού, γεια, γεια, γεια σου, γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Πω, με Μπαϊντούσκα χαμός. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Θερμή παράκληση, μην καλείτε άλλο. Αυτές οι 4 γραμμές που είναι οι 5 τώρα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Λοιπόν, κοίταξε, θα πω 2 πραγματάκια για το μάτς με τον Γαύρο. Ναι. Θα πρέπει το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, πάση θυσία, όταν λέμε πάση θυσία, ναι, με μαχαίρια και με ρόπαλα και με καλάσνικοφ. Μεταφορικά. Ναι. Να μην αφήσει να ξεκινήσει η εκδίκαση. Να σου πω γιατί. Αν τους αφήσουν τη Δευτέρα, το Σάββατο το βράδυ στις 9 θα βγάλουν απόφαση. Είναι πριν το μάτς. Θα βρεθεί ο Αβγενάκης και θα πει ότι λόγω της έκριθμης κατάστασης που θα δημιουργηθεί αναβάλλεται το μάτς με τον Γαύρο και θα το πάνε τελευταία αγωνιστική. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται. Τους έχω ικανούς για όλα. Είναι πολύ τιμένη δουλειά. Εάν δεν κάνουν αίτηση είτε εξαίρεσης των δικαστών είτε αναβολής, εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι είναι στημένη η δικηγόρη του ΠΑΟΚ. Λέω μεγάλη κουβέντα, Κωστή. Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορεί να το... πολύ μεγάλη όχι, όχι, ναι, είναι πολύ βαρύ. Εγώ δεν το αποδέχομαι. Είναι η δική σου άποψη. Ούτε την εστερνίζομαι την άποψη, ούτε την υιοθετώ. Εάν θα πρέπει οπωσδήποτε δεν μπορείς να το πεις αυτό. Να σου πω κάτι. Πριν από το Σάββατο να γίνει. Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως να τους λες στημένους τους ανθρώπους.
Δεν γίνεται. Το παίρνω πίσω. Το να πεις ότι δεν είναι αυτή που πρέπει, ότι κάνουν λάθη. Λάθος. Το καταλαβαίνεις ότι σπηλώνεις. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, αλλά. Μέα κούλπα. Άντε, βρε αγόρι μου. Να σου πω κάτι. Δεχόμαστε τέτοιο πόλεμο απ' έξω που πρέπει τουλάχιστον εμείς μεταξύ μας, μέσα στην οικογένεια, να προσέχουμε. Εντάξει. Μπορείς να μου πεις χίλιες φορές ότι τους θεωρώ ότι δεν έχουν κάνει αυτό που πρέπει, ότι κάνουν λάθη. Ότι... Λάθος μου. Αλλά θα πρέπει είπε μια κουβέντα χθες. Να σταματήσει ο Βασιλόπουλος. Είπε μια κουβέντα. Πριν από το Σάββατο. Ο Βασιλόπουλος χθες το μεσημέρι είπε μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε ή αν άκουσες. Πρόσεξε, τι είπε. Δεν άκουγα. Το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ και αυτοί που ξέρετε, αλλά και άλλοι νομικοί, δηλαδή δεν δουλεύουν μόνο αυτοί οι δύο-τρεις πώς είναι που τους γνωρίζει όλος ο κόσμος. Έτσι. Μακάρι. Και για να το πει, ισχύει 1000% θέλω να σου πω. 1000%. Κωστή. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτοί που... Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αυτό. Βεβαίως. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εδώ μένετε μάχη. Δεν μένετε έχουμε μάχη. Κερδίσει ούτε μία μάχη. Ούτε μία. Ούτε μία. Ναι. Τέλος πάντων, δεν συνεχίζω γιατί είμαι συγχυσμένος. Να πεις αυτό που θέλεις. Απλά είπαμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λάθος δικό. Προς τιμήν σου και το αναγνωρίζεις. Εντάξει. Καταλαβαίνω το πνεύμα σου, τι θες να πεις, το καταλαβαίνω και συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να πάση θυσία να αποφύγουμε να γίνει αυτό που έγινε την άλλη φορά. Θυμάσαι με την Τρίπολη. Βγάλα την απόφαση, πήγαμε μαραμένοι και παίξαμε. Πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θα επηρεαστούν οι παίκτες. Οτιδήποτε και να. Εκτός κι αν είναι. Ας έρθει να παίξει, να είμαστε εμείς ελεύθεροι από αυτό και θα δούμε πόσα παιδιά έχει ο Σάκος. Λοιπόν, χαιρετώ. Έγινε. Και... Εκτός κι αν είναι αθωωτική που πρέπει να είναι αθωωτική. Παμψηφί, αθώος ο ΠΑΟ και να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία. Και μετά ελάτε να παίξετε. Εσείς που κάνετε ό,τι μπορείτε για να, μην, για να βρείτε τρόπο να ξεφύγετε. Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Σακαλάκος. Έλα ρε Σακαλάκο! Σε βαρύ το λες. Καλά αδερφέ, εδώ, αγώνας. Έχουμε μπούγωμα από το κρύο. Να πας σε κάποιον μπουκ. Και αυτό θα σου βρει τη λύση. Πες του τι δίνει. Για να με ξεμπού. Η γρήπη δίνει 1-0-5 φίλε. Μπούκ, έλα να με ξεμπού. Έλα να με ξεμπού. Εσύ είναι νίκη στα Ετόπουλα. Ναι. Και 3-70. Έλα δεν άκουσα. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα. 3-70. 3-70. Για το εισιτήριο έτσι. Ευχαριστώ. Πες μου λίγο όνομα. Σακαλάκος. Έγινε. Να σε καλά, γεια σου φίλε μου, γεια. Πάμε αυτές οι δύο γραμμές, ναι! Έλα, εγώ είμαι! Καλώς το παιδί! Επιτέλους ρε παιδιά! Μην καλείτε άλλο γιατί αναμονή... Μην κάνετε εκπομπή, σεβαστείτε αυτούς που περιμένουνε παιδιά! Πάμε, Παύλε! Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Πάμε! Κάερε στα περμητήδων λεβαντάρκες στο πλικατόριο! Που σημαίνει... Επιτρέπετε να πέσεις, επιβάλλετε να σηκωθείς! Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Κουφάλα νεκροσάφη δεν θα πεθάνουμε ποτέ! Λοιπόν, έχει γίνει ακόμα ένας τελικός. Κωστή. Ναι. Δεν το θυμάσαι. Για πες. Δεν λες ποιος, καλά δεν πειράζει. Λοιπόν, στο Καφτατζόγλιο. Ναι, το Καφτατζόγλιο με το Συντοπίτη και έδεσε το κύπελο. Και με τον Γαύρο που βρώμισε η Γαβρίλα μέσα όλος ο Θερμαϊκός. Που το πήρε ο Ολυμπιακός στον πάγκο με έναν τουρίστα, με έναν σεγκούρι. Εγώ επειδή αυτό που δεν μου αρέσει να μου κάνουν εμένα δεν θα το κάνω. Εγώ δύο κουβέντες θα πω. Εμείς μαζί για μια ζωή σήμερα πάμε για το διπλό Βιζίν ΠΑΟΚ. Αγόρι μου. Τίποτα άλλο. Σε φιλώ. Γεια σου Παυλάρα μου. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια. Σε περιμένω το μεσημέρι. Γεια. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι. Τόπο Χανιάτα. Τόπο. Έλα Γιωργάρα μου, έλα. Τόπο είπα. Έλα Γιώργο μου, έλα. Λοιπόν, για το φίλο τον προηγούμενο που είπε για τους νομικούς του ΠΑΟΚ, κάνει κάποιο λάθος. Η νομική του ΠΑΟΚ είναι μια χαρά. Οι αποφάσεις είναι πάντα στημένες από κάτω. Ό,τι θέλουν, γουστάρουν, βγάζουν αυτή την απόφαση κτλ. Όπως βγάλαν την απόφαση πριν το παιχνίδι, τη Δευτέρα που πέσαμε, πριν το παιχνίδι που παίζουμε τον Παναθηναϊκό φεύγει το χαρτί και θα βγάλουν πάλι την απόφαση πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν μασάμε. Ναι, τι να μασίσουμε.
δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και έχουμε τρία παιχνίδια με το Γαύρο. Ακριβώς. Ένα το κανονικό με το πρωτάθλημα και ένα... Τον μυρίζεις τον φόβο τους, Γιώργο. Τον νιώθετε το φόβο τους. Ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα για να μην έρθουν να παίξουν. Γιατί ξέρουν ότι το Κοντέρ θα γράψει πολλά με λίγα. Αυτό είναι, παιδιά. Τους ζήσαμε τόσα χρόνια, όλοι εμείς οι παλιοί, όπως είναι ο φίλος μας, το φιλαράκι μου, ο Παύλος, ο Κυραπόσκλος και όλοι. Τους έχουμε μάθει. Δεν θέλουνε οι τίτλοι να φεύγουν εκτός Αθηνών. Τελείως. Μονοφαγάδες. Φαταούλ, από εκεί, το Φαταούλ δεν νόμιζε. Δεν άκουσε σήμερα τι γίνει και άκουσα στις ειδήσεις που ήρθαν οι βορειοπυρώτες να δουλέψουν. Δουλέψαν και τώρα και τους δίνουν τη σύνταξη, γιατί υπάρχει ο νόμος του Κατρούγκαλου. Αυτός που πήγε να παίξει με το Σκαρπίνι και με την Κιλούμπα μπάτμιντον, ναι, και έπεσε. Αυτός που πετσόκοψε τη συντάξη του Κοσμάκη, Φιλοκατρούγκαλου. Πού πας βρε με το Σκαρπίνι και με την κοιλιά να παίξει μπάτμιντον. Και θα πρέπει να είσαι κάτοικος της Ελλάδας και να πάρεις καλά, ρε. Και γύρισε ο Κυριάκος και είπε να το χτυπήσω. Και έχουν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι. Τα λεφτά τους να μην μπορούν να τα πάρουν. Δεν τα κολλήσαν τένσιμα. Δεν τα κολλήσαν ούτε στην Αλβανία, ούτε στον Κονγκό. Ούτε στον Κονγκό. Λοιπόν, παλικάρι, θέλει σήμερα προσοχή. Παίζετε και για την υπόλοιψή σας. Παίζετε και για το όνομά σας. Έτσι και αλλιώς. Τίποτε παραπάνω. Όχι μόνο σήμερα. Αυτή είναι η μοίρα μας. Η μοίρα μας αυτή είναι, Γιώργο. Κάθε φορά. Ναι. Για να αποδείξετε ότι είσαστε παντελονάτοι, ότι είσαστε άντρες. Και δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Και όσους να λένε, δεν τους αρέσει τώρα ο διαιτητής ο Ιταλός. Ναι. Ο άνθρωπος φυρίζει καμπιονάτο, τους ξυνίζει. Τι θέλανε. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε δεν τι γίνεται. Ήταν ότι δεν μπορούν, υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν να παίξουν Ευρώπη. Τους ενδιαφέρει να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ, να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε τα δικά σας τα χάλια, ότι μπορεί και να μην παίξετε για Ευρώπη. Και βαφτίζω το φίλο μας στο νομικό, θα το φωνάζω εγώ ο μικρός Λουκουρέζος. Καλή μου μέρα, 4-16 και εδώ στο Έγινε, Γιώργη μου. Σε φιλώ. Θερμή παράκληση, μην καλείτε άλλο γιατί βλέπω τα λαμπιόνια αναβοσβήνουν. Να πάμε σε διάλειμμα, εκτός και αν θέλετε να περιμένετε αυτά τα λεπτά που είναι το διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός πρώτης ώρας, με ειδικά αυτό το διάστημα Μίλε Σκούπα, η βασίλισσα των σκουπών και κορυφαία. Φυσικά Αιγαίων, Ψαραγορά, πρότυπη και στα δύο καταστήματα, και στο Ωραιόκαστρο και στο Δικητήριο. Εκεί με τη Λιβεριά 214.000 για το κέντρο, 69.56.66 για το Ωραιόκαστρο. Πεντανόστιμα όλα και κλεκτά και με χώρο εστιατορίου. Φυσικά Νικολαίδη, Ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, πεντανόστιμα, όλα υπέροχα και τουρτάρες και ψωμάρες και το πρωί με τα σφολιατοειδή και τον καφέ σας και βέβαια Τσαντεκίδης Cars, πάνω από 20 χρόνια. Αυτός ξέρει και έχει τα κορυφαία αυτοκίνητα στην πιάτσα. Σαν καινούρια. Κάντε τη βόλτα σε εκεί απέναντι από τα τζάμπο στο Ρεόκαστρο και θα με θυμηθείτε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κληρώνουμε τρία μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χοπάει Θράκη σήμερα φουλ. Και Χάλκινα. Και γουμένισες και. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μαζί σας παρέα, ερχόμαστε και το μεσημέρι στις 2 εννοείται. Έχω 5 λαμπιόνια που αναβοσβήνουν. Να σας θυμίσω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Έλα ρε ζαμέ. Είναι κάθε χαρά. Θυμίσω λοιπόν, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικές, πεντανόστιμες γεύσεις, παντοτινός χορηγός. Εκεί θα φάτε εκλεκτά πράγματα, εκλεκτά, σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Και βέβαια για καυσόξυλο. Καυσόξυλο Φυτάς Όλγας 206, στον τεπό, Βελανιδιά Οξιά, αποθηκευμένη από το Μάρτιο για να είναι ξερά τα ξύλα. Πάμε τώρα στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Υπενθυμίζω ότι στο τέλος της εκπομπής 10 παρακάτω ψηλά θα κληρώσουμε τρία μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ανάρπαστα θα γίνουν, το καταλαβαίνετε. Άνεμος, αέρας, κομφετή, χαρτοπόλεμος θα γίνει. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
Ιδού κυρινιστική αρκούδη μου. Η ένδειξη πολυδιοκτησίας. Οδό, παίζει στρατιώτικα, στρατιώτικη μουσική. Έτσι, έτσι. Υπάρχει πολυδιοκτησία. Υπάρχει. Έγινε αυτοψία, το είδαμε. Γιατί παίζεις κλαρίνα, κύριε Τσατσαρέ, και παίζεις στρατιώτικα, ενώ παίζεις συνήθως άλλου είδους μουσική. Γιατί παίζεις μπαϊντούσκες. Παρέχε το πρόσωπο, έτσι. Γιατί μπαίνοντας στο στούντιο σκόνταψες. Αυτό. Άντε πείτε την αλήθεια, ξεβραγωθείτε. Έτσι, έτσι, έτσι. Πολυδιοκτήτες. Πολυδιοκτήτες. Ρε τη μαρούπα, ρε παιδιά, συγγνώμη που θα το πω έτσι. Γιατί θα ξεχάσω για 10 δευτερόλεπτα την ανατροφή μου και τους τρόπους μου. Έχω συχαθεί να βλέπω τη φάτσα της. Πραγματικά όμως. Και αυτή είναι και την άλλη, τη Σουλούκου. Δεν ξέρω, είναι μηνύσιμο. Μπορώ να το πω, δεν έχω δικαίωμα. Μπορεί αυτή να πει το ίδιο. Τη συγχαίρομαι να βλέπω τη φάτσα του Τσατσαρού. Οκ. Okay. Εντάξει. Ένα-ένα. Δικαίωμά μας να το πω. Νομίζω μπορώ να ζήσω με αυτό να κοιμάμαι τα βράδια. Κωστή, πάνε να βάλουν. Τώρα ξέρω, θα βάλουν στο παιχνίδι μετά κι άλλα. Γιατί όλα τα έχουν, είπαμε, ω συγνήσια συμμορία. Θα αρχίσουν μετά. Να, αφού υπάρχει, αν υπάρχει πολυδιοκτησία, άρα είναι και τα παιχνίδια στημένα. Να πούμε ότι υπάρχει δεδικασμένο από το ΚΑΣ για την περίπτωση της Salzburg και της Λειψίας που έχουν κοινή ιδιοκτησία, κοινούς μετόχους, κοινά τα πάντα και παίξαν στο Champions League και η UEFA. Τη Red Bull. Red Bull, ναι, και δεν θεώρησε η UEFA ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτοί συνεχίζουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και θα βρεθούν προεκπλήξεως για το άρθρο 30 που δεν υπάρχει το καλοκαίρι. Θα δεις, αρχίζει να ξεκουρνίζεται σιγά σιγά. Τώρα. Όλοι τώρα νομικοί χθες άκουσα και τον Μπαλτάκο και τον Στάμο και τους κυρίους. Κύριο Μπαλτάκο, τον κύριο Στάμο, τον κύριο Σημεοφορίδη εδώ σε εμάς. Παντού. Δεν είναι τώρα δηλαδή, δεν το παίζουμε νομικοί. Αν και αναγκαστήκαμε, διαβάσαμε να πούμε καμιά 90 σελίδες, μας βγήκαν τα μάτια. Τζάμπα χρόνο από τη ζωή μας. Άσε με. Το σημαντικό είναι η ματσάρα σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα μας δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν. Είναι αίτητη, ταμπλούχη, περσινή. Στον εαυτό της μόνο. Αυτό. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει και δεν ξέρω αν το έκαναν, να έχουν κρατήσει το πρωτοσέλιδο του προβαταθλητή. Αυτό. Μετά τον αγώνα της προηγούμενης φοράς που γράφανε για ομάδα Β' Εθνικής. Βάλτε στους τοίχους. Και να το έχουν εκεί μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος. Θα το κάνω γιγαντοαφή στις 23 του Φλεβάρι, γιατί ό,τι και αν κάνουν, όσες και επιτροπές να στήσουν, ό,τι και να κάνουν, θα πρέπει να έρθουν να παίξουν. Έτσι. Να δείξουν Αντρέ, ότι δεν είναι κότες. Αντρέ, Δημητράκη, εσείς που, Αλέξανδρε, εσείς που είστε οι Έλληνες και που είστε οι παλιοί, μιλήστε και στους καινούριους τι δεινά έχει φέρει αυτή η συγκεκριμένη ομάδα με τα πράσινα στην δική μας τη ζωή και στη δική μας την ομάδα. Πώς αυτοί μας πετάξαν εκτός πρωταθλήματος με σπανάθα, πώς μας στέρισαν τότε με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα το Champions League και πόσο ύπουλοι είναι, πώς πήγαν στο ΚΑΣ και μας αφαίρεσαν τότε 15 βαθμούς. Και μέσα σε όλα ήταν ο κάκος ζήτης, έτσι, για να μην ξεχνάμε. Μην νομίζει κάποιος ότι επειδή άλλαξε τις απόψεις του τώρα σε και καλά. Ωραία, φίλε. Για μένα ο κάκος θα παραμείνει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Ούτε έχω κανένα ανάγκη να πω κάτι άλλο. Ο κάκος για μένα έχει τελειώσει την ημέρα που πάει ο Τζιμπούρ με τη φανέλα της χάρτινης. Να κόψει το πόδι του Παύλο και δεν δίνει Παύλο κάρτα και δίνει από μία κάρτα. Ρε φίλε, δίνεις από μία κίτρινη. Γιατί, επειδή ο άλλος δεν παρέδωσε το καλάμι του σπασμένο. Λοιπόν, και επειδή ήμουνα μέσα και ήμουνα μπροστά. Πάγωσε το αίμα μου! Πέντε στα δύο μέτρα. Αίμα, το αίμα μου πάγωσε. Το αίμα μου. Σε παρακαλώ. Αλήθεια, δεν το συζητάμε. Οπότε δεν ξεχνάμε. Όπως άσαμε το μάθημα το 4-1 με τον συμπολίτη στο ημίχρονο, με τον Ζόρι το κράτησε στο σκορ 4-1. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα. Okay. Εντάξει, ο κάκος στη δουλειά του κάνει. Όλοι μας ξέρουμε με ποιους έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και κάτι τελευταίο, Κωστή. Ναι. Έχουνε αγώνα. Η ιστορία έχει γράψει τελικούς κυπέλου. Η μοναδική ομάδα. Ιστορία που έπαιξε με ομάδα από την Αττική στη Θεσσαλονίκη είναι ο συμπολίτης. Βέβαια, Ολυμπιακός Άρης στο Καφτατζόγλιο, σωστά. Ολυμπιακός Άρης στο Καφτατζόγλιο και αυτό έγινε γιατί το 2001 όταν παίξαμε με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια είχε γίνει κλήρωση. Και είχαν πει, έπεσε τότε Αθήνα και είπαν την επόμενη φορά που θα παίξει ομάδα Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα γίνει Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Έγινε αυτό χθάρα, έχει γράψει ιστορία, Κωστή μου. Σε φιλό. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και sorry που περιμένατε, ναι. Καλημέρα.
Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περίμενες. Έλα, φίλε μου. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει, Κωστή. Διέγκο Πατσέτα, εμείς αυτή Διέγκο Πετσέτα. Αυτή Διέγκο Πετσέτα. Διέγκο Πετσέτα, λευκή κιόλας. Λευκή. Αυτοί ρε εσύ θέλουν, προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Παντού θα βλέπουν μαύρο. Ξέρεις γιατί προσπαθούν. Γιατί τα όνειρά τους, εφιάλτης έχουμε γίνει. Ξέρεις γιατί. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι, ναι. Γιατί αν έρθουν εδώ, φίλε, το άσπρο θα γίνει καφέ. Γι' αυτό. Έτσι, έτσι. Εσύ, καταρχάς έχουμε κάνει, σαν ΠΑΟΚ να πούμε, έχουμε κάνει μικρό τον Παναθηναϊκό, μικρή την ΑΕΚ, μικρό τον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε κάνει ένα μεγάλο ΠΟΚ πιο δυνατό από ναι, ναι. Εγώ δεν όλοι. Τόσο πολύ. Ενωμένοι όλοι. Όλοι. Και τώρα στις καταθέσεις τους για τα στημένα. Και στις μεταξύ τους κολεγές, σε όλα, δεν είναι πρώτη φορά, δεν είναι πρώτη. Ναι, φαντάζομαι η Μαρούπα όμως όπως όταν έκανε αυτοψία ρε σήκωση πρέπει να έτρωγε και τα γλυκάκια της, τα σιροπιαστά. Τα σιροπιαστά. Έτρωγε και γλυκάκια, ναι, για να δω εδώ και όλα. Κατάδια φίλε, κατάδια, είναι οι δικηγόροι, μπουρούχα, Μαρούπα. Οι δικηγόροι φίλε έχουν πραγματικά σκίσει τα πτυχία τους με όλο αυτό. Είναι τόσο είναι καφενείο. Είναι δικηγόροι του διαβόλου, δεν έχεις ακούσει βρε, είναι δικηγόροι του διαβόλου να πούμε εσύ. Τι να πω. Εγώ Κωστή θα σου πω και κάτι άλλο. Η πόρτα τους όταν πλησιάζει πάω ο Ολυμπιακός έτσι, η πόρτα εκείνη η παράλληλη. Η παράλληλη, ναι. Αυτή, ξέρω εγώ να μην ξέρω. Κάνω επίδομα, θα πάρει κανένα επίδομα. Καταρχήν, να σου πω κάτι, δεν το έχω πει άλλη φορά, μεγάλη τους βλακεία που χρησιμοποίησαν αυτή την έκφραση για την πόρτα. Α, τη στιγμή ναι, ναι, που υπάρχει ναι. κόσμος, εγώ, φίλε, που είναι σε καροτσάκι, που είναι αμαία, ακριβώς, που δεν έχει τη δυνατότητα να τρέξει μία φορά, να τρέξει, φίλε, να ο άλλος ο πατέρας να πάει να τρέξει το παιδί του να τον αγκαλιάσει ή ο νέος να αγκαλιάσει την κοπέλα του να τρέξει. Και λες ανάπηρη πόρτα, ρε γελίε. Δεν βρήκες ναι, κάτι άλλο. Άλλη μαλαμπίπιπ δεν βρήκες να πεις. Αυτή την έκφραση βρήκες να πεις. Αυτοί δεν ντρέπονται, ρε, τα συχάματα. Δεν ντρέπονται, είναι ξεφτυλισμένοι. Ας πω και κάτι άλλο. Θα το πάμε λίγο στο χωρατό. Θα κάνουμε μια μετατροπή στο τέτοιο, ρε, σε ένα ανέκδοτο. Ανεβαίνει ένας και έκλεβε πορτοκαλιές, ρε, εσύ, στο δέντρο και λέει, άστρε, θα στήσω να τον πιάσω από τα χαμάκια, ποιος θα τον κάνω να μιλήσει. Τον πιάνει από τα χαμάκια, λέγε, ρε, ποιος είσαι, ρε, τραβάει, ο Δόνης, ποιος Δόνης, ο Μουγκό. Ο Μουγκό. Κωστή μου, πες θέλω να με βάλεις την κλήρωση. Να σε βάλω, πες μου. Το εισιτήριο θα το δώσω σε φιλαράκι που έχει χρόνια να πάει, να του κάνουν μακάρι. Μπράβο, δώσε μου όνομα και τα τρία τελευταία ψηφία. Σπύρος 893. Έγινε. Έγινε Σπυρέτο, σε χαιρετώ, να σε καλά, να σε καλά ρε φίλε, να σε καλά, να σε καλά. Έτσι, να παίρνετε να τα λέμε, αυτό θέλουμε. Ανοιχτές γραμμές, ούτε φίλτρα, ούτε αναγνωρίσεις κλήσεων, τίποτα. Εδώ είμαστε, μια μεγάλη παρέα, σαν να είμαστε σε ένα τραπέζι, πίνουμε τις καφεδιές μας και τα λέμε. Καλημέρα σας, ναι. Παρακαλώ, ναι. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσο, πού είσαι, που είσαι ο νερό γούραδο. Φίλε, κάθε μέρα και δικαιώνεσαι και πιο πολύ να ξέρεις. Κάθε μέρα και περισσότερο αποδεικνύουν με τις πράξεις τους αυτό που λέμε. Το τι μεγάλες κλασομπανιέρες είναι και τι αρκουδομπούχες, ονερόκολα γελάδια να μπουν. Το είχες, όταν το είχες βγάλει αυτό για το αρκουδοκάτι, το είχες σκεφτεί ότι το μέλος της Επιτροπής ο Αρκούδης θα είναι μέσα. Φίλε, είναι πολύ προφητικό. Είδες πολύ μπροστά. Εγώ λέω να διαβάσεις και την παλάμη. Έτσι. Δεν έλεγες αρκουδό. Την παλάμη βασικά πρώτα την ανοίγω και τη στρέφω σε αυτούς ανοιχτή και μετά τη διαβάζω. Άκου λίγο, σε έχω, πρόσεξε. Αρκούδο που είχε σονόκολη τσιμπλομιξοκάγαδη. Αρκούδο που είχε σονόκολη τσιμπλομιξοκάγαδη. Η πρώτη λέξη κιόλας, δηλαδή. Το είχες φανταστεί ότι θα έχουμε τον Αρκούδη στην Επιτροπή. Προφητικό δεν είναι. Με αυτούς πρέπει όλα να τα φαντάζεσαι και αυτά που σκαρπίζονται ξεπερνάνε και κάθε φαντασία. Όλα. Έχουν ξεφτυλίσει τον θεσμό της δικαιοσύνης ως εκεί που δεν πάει, δυστυχώς στο σύνολό τους και μια που οι περισσότεροι εκεί που γίνονται τα δικαστήρια κατοικοεδρεύουν και στην Αθήνα ναι. από το φόβο τους, τους πες, ναι. είναι εξαρτώμενοι. Τώρα τι πιέσεις μπορεί να φάει ο δικαστής ρε Τάσο, μου λες, αυτός ο δικαστής που θα βγάλει την απόβαση, που θα δικάσει τη Δευτέρα Super League, τι πιέσεις μπορεί να φάει. Μα δεν βλέπεις έτσι. Ότι έχουν αρχίσει με κάθε τρόπο και παραλαμβάνεται η ίδια ιστορία όπως και το 2018 που ασκούσανε πίεση και επιρροή με όποιο τρόπο τότε στη Σκουλαρίκη και... Μέσω των ΜΜΕ και οτιδήποτε άλλο έχουν μια έμεση τρομοκρατία, μια bullying. Έμεση πίεση. Bullying, έτσι. Γι' αυτό ήθελα να απαντήσω και στο φίλο που είπε για το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα ο καθένας από εμάς παιδιά
που κάνει μια αλφα δουλειά δεν μπορεί να μπαίνει σε χωράφια τα οποία δεν τα γνωρίζει καθόλου. Κριτική μπορεί να κάνει, Τάσο, απλά το. Δεν μπορεί να λες είναι, θα είναι στημένη όμως. Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να σπηλώνουμε. Δεν νομίζω να έχει κερδίσει ποτέ άνθρωπο. Το πήρε πίσω, εντάξει, το πήρε, το κατάλαβε και ο ίδιος. Ωραία. Δεν νομίζω ποτέ να έχει κερδίσει ένας άνθρωπος μια παρτίδα στα χαρτιά με στημένες τράπουλες και με οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι το προλαμβάνει, Τάσο. Το προλαμβάνει, για να χρησιμοποιήσω απαρέμφατο. Να προλάβεις τις καταστάσεις και όχι να τρέχουμε μετά. Όλα αυτά εδώ, Κωστή, θα πρέπει να ισχύουν στην περίπτωση που υπάρχει και μια ομαλή διαδικασία. Να προλάβεις τι, όταν ο άλλος έχει το μαχαίρι και το καρπούζι και αν θέλει οποιοδήποτε ενδιασμό θα σε στήσει στα 4 μέτρα. Ναι. Εδώ μιλάμε μετά για χούντα. Δεν μιλάμε ναι, για, ναι, κάτι ναι, ναι, λογικό, ναι. Για κάτι διαφορετικό. Μια νορμάλ κατάσταση. Για κάτι ναι. που διέπεται από τους νόμους και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την νορμάλ κανονικότητα, αν θέλουμε να το πούμε κάπως έτσι. Και όχι τίποτα άλλο. Έτσι λέγαμε πολλές φορές και για την ομάδα, αν το πάμε και στο αθλητικό και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι του αθλητικού, ότι μην κοιτάς λέει που σε δίνει δύο κόκκινα. Ναι, ναι. Εσύ παίξε και κέρδισε και τους διαιτητές. Γιατί ρε παιδιά να κερδίζουν και τους διαιτητές μια ζωή. Γιατί να μην κερδίζουν αυτοί στην τελική. Ακριβώς. Αυτοί εδώ που καλούνται τώρα στα τελευταία ειδικά χρόνια που εσύ δυνάμωσες να σε παίξουν στο 50-50 και να διεκδικήσουν. Δεν το αντέχουν! Μα δεν το αντέχουν! Έχουν βγάλει χαβλιόδοντες, όχι απλά δόντια. Δεν το αντέχουν. Έχουν βγάλει χαβλιόδοντες. Δεν μπορούνε το νορμάλ αυτοί. Και είχαν μάθει από τον Οκτώβριο να είναι. Ακριβώς, πρωταθλητές. Τακτοποιημένα, τα λεφτά στην τσέπη. Τους, να κάνουν τις αγοροπολισίες τους τις φουσκωμένες όπως γουστάρουνε. Λοιπόν, να ακριβώς. Τα ρίχνουν τη σανοπροβατήλα εκεί πέρα κάτω και να έχει να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Η καρδιά του πρωταθλητή και τέτοια. Και πρόσεξε Τάσο, ναι, και φέτος είναι ευνοημένοι. 4 αν όχι 5 φορές δεν δόθηκε πέναλτι εις βάρος τους και παρόλα αυτά σκούζουν και μιλάνε τώρα θέλουν Brexit και αυτά και το ποδόσφαιρο και δεν και η UEFA και εδώ, η FIFA. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Όπως και τώρα και στην περίπτωση που, με τα τραβήγματα που σκαρφίστηκαν και έχει η ομάδα. Ότι όταν προσπαθείς να αποδείξεις το αυτονόητο, καμιά φορά καταντάει αυτοανόητο. Ναι. Δηλαδή έρχεσαι στη θέση σχεδόν του ηλίθιου. Ακριβώς, μα γι' αυτό είπαμε καμία τροπολογία, δεν θέλουμε τίποτα. Μα ο αθώος γιατί να θέλει την τροπολογία, αυτό φτιάχτηκε για άλλους. Δεν γουστάρουμε, δεν θέλουμε. Έχουν στήσει τώρα μια επιτροπή που τη μόνη καριέρα που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν στην Ανίτα Πάνια στα παρατράγουδα. Πραγματικά παρατράγουδα. Δηλαδή τώρα. Κατάλαβες. Καμία απολύτως χάρη, καμία. Γι' αυτό καθίσαμε και διαβάσαμε, φίλε μας, βγήκαν τα μάτια 80 τόσες σελίδες για να δω μήπως τελικά πραγματικά έχουμε κάνει κάτι παράνομο. Γιατί το έχουμε πει κι άλλες φορές. Αν είμαστε παράνομοι, ναι, βεβαίως να μας τιμωρήσει. Καμία τροπολογία, καμία χάρη δεν θέλουμε. Έτσι. Υπάρχουν πρακτικές και μέθοδοι που είναι πανομοιότυποι. Δηλαδή αυτοί τώρα βγάλανε μια απόφαση και υποτίθεται διαβάσαν το σκεπτικό και οτιδήποτε συντάξανε με τον ίδιο τρόπο που υπογράφανε όλοι τα μνημόνια τα προηγούμενα. Ακριβώς. Δεν διαβάζανε ακριβώς. Και καταδικάσανε. Δεν το διάβασα, λέει. Ναι, έγινε Τάσο μου, έγινε. Δεν διαβάσαμε τα μνημόνια, έτσι είναι και αυτό το πράγμα. Και πολλά άλλα πράγματα τώρα έχουν, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε. Έγινε Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Νίκη σήμερα, νίκη πρόκριση. Πρόκριση, νίκη πρόκριση. Ψητό λαγουδάκι γιατί πολύ γλώσσα έβγαλα. Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ γλώσσα φίλε πολύ. Και βλέπουμε ότι το ΠΟΚ είναι στα καλύτερά του. Στα καλύτερά του. Ανθεί, ανθεί φίλε, ανθεί, ανθεί. Στα καλύτερά του. Έτσι. Σε χαιρετώ, σε φιλώ. Γεια, γεια σου Τάσο, γεια, γεια, γεια. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. 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 Μποντίδης 006. Έλα ρε Μποντίδη, πού είσαι ρε μορφή. Γιατί η γραμμή έτσι. Πού να είμαι. Σε ακούω, ναι. Έλα. Έχεις λοιπόν. Παρεμβολές, ναι. Ναι, να σου εκφράσω ένα παράπονο. Να μου το εκφράσει. Κατά πρώτον. Μπορεί, μήπως, ναι, έχει πολύ κακή γραμμή. Μποντίδη, για πες. Ναι. Ακούμε ένα λίγο. Η βαφτισιμιά. Ναι. Ακούς τώρα. Η βαφτισιμιά, ναι. Τη βαφτισιμιά μου δεν την ακούω καθόλου. Τη βαφτισιμιά σου, ε. Δεν τη βάζεις καθόλου. Δεν την ακούω καθόλου. Έχω χάσει τη φωνούλα της. Δεν την ακούω καθόλου. Τι έπαθε. Άρρωστε. Αυτό το κορονοϊό, τίποτα. Έβαλα, έβαλα. Σήμερα με το που ξεκίνησα δεν άκουσα από την αρχή. Μπήκες μετά. Φίλε, δεν μπορώ. Ναι. Λόγω εργασίας τώρα κάνω ένα διάλειμμα, πίνω ένα καφεδάκι λίγο δεκάλεπτο. Τώρα βρήκα την ευκαιρία να σε πάρω τηλέφωνο. Αγόρι μου. Λοιπόν, καταρχάς βάλεμε στην κλήρωση. Ναι. Βαγγέλης 006. Σε έβαλα ήδη. Και αυτό που θέλω να πω είναι ένα πράγμα.
η ομάδα νομίζω έδειξε από το προχθές τι έπεται στη συνέχεια. Και τι μπορεί να κάνει. Οπότε, έτσι. Και τι μπορεί να κάνει, δεν έχουμε κανένα φόβο. Κανένα. Πάμε για καθαρή νίκη. Κανένα. Έτσι, έτσι. Και από εδώ και πέρα κάθε μάτς είναι μία μάχη. Έτσι. Με τελικούς νικητές εμάς. Εμάς. Παντού θα δικαιωθούμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε τίποτα. Τέλεια τα λες. Σε χαιρετώ. Παντού θα δικαιωθούμε. Γεια σου, Μποντίδη. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια, γεια. Λοιπόν, αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα. Τρεις. Μην καλείτε άλλο γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, Κουζή, καλημέρα. Καλώς το ναι. Τρεις έριξες. Φοβερή καρατιά, φιλέ. Μιλάμε στην καροτίδα. Παραμάζουμε ναι. Κανονικού. Το καλάμι, την γκρίμη και την περώνη θα τη φάτε εδώ ή να τη δείξω για το σπίτι, την τηλεβεριά. Όπως πρέπει να πούνε σήμερα το πρώτο λεπτό. Έτσι, είναι, έτσι. Φλόγα στα μάτια, φίλε. Φλόγα. Τα τάγκλι στο λαιμό μαζί με την μπάλα για να δείξουμε ποιος το θέλει παραπάνω. Ακριβώς. Και να βγάλουμε ψυχή μες στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Συμφωνώ απόλυτα. Από το πρώτο λεπτό, από το πρώτο μαρκάρισμα θέλω να δω να γυαλίζει το μάτι τους. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Δεν έχει ούτε περίοδο χάρη του, ούτε τίποτα. Το πρώτο λεπτό, οδηγός είναι το πρώτο μάτς, φίλε, όπως παίξαμε. Οδηγός είναι, φίλε, το πρώτο μάτς στο το πρωτάθλημα. Το μάτς στο πρωτάθλημα είναι οδηγός για το τι δεν πρέπει να κάνω. Και έτσι. Το τι να κάνει το πρώτο μάτς. Ακριβώς. Το πρώτο στο μάτς, το πρωτάθλημα είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Έτσι, πώς πρέπει να αν μπω νοθρός, αν μπω υποτονικός κτλ. Και το παράδειγμα στο κύπελο το πρώτο παιχνίδι είναι πώς μπαίνω με το μαχαίρι στο στόμα και τους καθαρίζω έτσι. Μπαμ, μπαμ. Θα πρέπει να είναι 3 και 4-0 το πρώτο παιχνίδι. Τέλος πάντων. Κωστή, γράψε 283, να μην το ξεχάσω. Έγινε στελάρα. Ακούς, Κωστή, και κάνε. Εκτός από την ατσιδόφατσα που έχει Μαρούπα, με θύμισε και μια ατάκα που είχε πει ο Αυλονίτης Ορίζο. Λέω ορίζοντας, εγώ έχω έμπειρο μάτι. Ναι. Εσύ το έμπειρο μάτι, λίγα βλέπει πολλά, καταλαβαίνω. Γεια σου, Στελάρα! Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το Λάμπρο. Λοιπόν, καλώς φιλέ, την μπλε φιλή. Να είσαι καλά, αλλά θα κάνω ένα παράπονο. Να το κάνεις, φίλε. Δεν ξέρω, συγγνώμη για αυτό που θα σου πω. Καθόλου, να το κάνεις. Πιο σωστή διαχείριση όσον έχεις αφορά δίκιο, με φίλε. Το χρόνο. Έχεις δίκιο. Εγώ φταίω γι' αυτό. Είναι τώρα άλλοι τέσσερι που αναβοσβήνουν. Τι να κάνω. Φτύστε μας να μην μας ματιάσετε. Ναι. Τι να κάνουμε. Έχεις όχι, δίκιο. Όχι, να πάρουν χίλια τηλέφωνα, αλλά λίγο με το χρόνο. Πιο περιορισμένο. Έχεις το χρόνο, εγώ φταίω γι' αυτό. Εγώ. Για μένα λοιπόν, το φτύσξιμο είναι 100% δικό μου. Σ' ακούω. Δύο πραγματάκια θα σε πω εντάχει όσον αφορά τα νομικά. Γιατί είπαμε η επικαιρότητα αντί να μιλάμε για τα αγωνιστικά θέματα του ΠΑΟΚ, μιλάμε για τα νομικά θέματα του ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω να πω στο φίλο, βέβαια το πήρε πίσω για το στημένο που είπε και αυτά, να μην το ξαναλέω. Τελείωσε αυτό, τελείωσε αυτό. Τώρα δεν χρειάζεται να αναμοχλεύουμε. Τελείωσε, τώρα αλλά το κατάλαβε. Γενικώς ναι. Για το νομικό τμήμα, όπως είπε και ο Γιώργος πριν το διάλειμμα, αν οι αποφάσεις είναι στημένες, η καλύτερη δίκη, η νομική μονάδα να έχει κάποιος, ομάδα μάλλον, δεν μπορεί ναι. Να κάνει κάτι. Ναι. Θα θυμίσω στον κόσμο το προπερσινό μάλλον τα γεγονότα με την ΑΕΚ. Ξέρεις ποιον είχαμε σαν νομικό τμήμα αρχηγό, το Λάκη το Σημεφορίδη. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο ανώτερος ακορυφή στο δικηγορικό τμήμα του ναι, οποιοδήποτε. Ναι. Είναι εξαιρετικός, λοιπόν, εξαιρετικός. Ακριβώς. Χθες κάτι είπε ο Βασιλόπουλος το μεσημέρι, το ξαναλέω για εσάς που δεν ακούσατε ή νωρίτερα ή και χθες ναι. Το μεσημέρι. Λοιπόν, ότι πέρα από τους νομικούς που γνωρίζουμε, αυτοί που είναι οι μόνιμοι, υπάρχουν και άλλοι τώρα που δουλεύουν πάνω στις υποθέσεις που δεν χρειάζεται να τους βγάλουμε τελάλι. Έτσι. Κωστήμο, δεν μπορεί να το άποψη. Μπράβο. Άρα καταλαβαίνεις. Μπορείς... Ναι. Δεν ξέρω και ποιοι είναι αυτοί. Και σε ναι. Καταγγελίες που έκανε ο ΠΑΟ για τα ραντεβού τα στημένα των αποφάσεων πρώτων συζητήσεων και αυτά, ήταν αρμόδιοι τα νομικά τμήματα του ΠΑΟ. Που βγήκαν στον αέρα, κάποιες καταγγελίες που έκανε πάει, αν ναι, θυμάσαι. Ναι. Κάτι ραντεβού περίεργα και αυτά εδώ. Λοιπόν, και ένα δεύτερο ρεκόρ που λέμε για τις στημένες αποφάσεις. Ο Ολυμπιακός έβγαινε και έλεγε διαμαρτυρόταν για τον διαιτητή τον Παπαπέτρου που θα έπαιζε ένα παιχνίδι που είχε η γυναίκα σχέση με το Open και αυτά. Ναι, ναι. Κωστή μου, αυτή η επιτροπή που έκανε, ξέρεις ποιοι ήταν, όχι ενώ μεταφορικά θα ξέρεις. Ο πρόεδρος ήταν κουμπάρος υπουργού αθλητισμού. Κουμπαριές μέσα αυτά, συνεργασίες. Δύο καθηγητές στο Πανεπιστημίου του Πειραιά. Μπράβο, ραντεβού πριν αυτά. Μπράβο. Ο τρίτος, ο τέταρτος μάλλον ήταν ένας πάλι δικηγόρος που καταγγέλθηκε από συνάδελφό του δημόσια ότι έγινε απόπειρα σε δωροληψία. Ότι ζήτησε λεφτά. Ναι. Και μια τελευταία κάποια κυρία, η οποία είναι μια δικηγόρος
είναι μια εκτιμητής ακινήτων, αλλά όλα, το θέμα είναι πάντα. Ότι είναι κάτοικος Ραπετσόνας, υποστηρίζει δε, την ομάδα βόλεϊ της Ραπετσόνας και έχει στην ομάδα, και την ομάδα της καρδιάς της είναι Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αυτούς θέλουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε. Να αποδώσουν δικαιοσύνη. Καληνύχτα μας. Γεια σου Λαμπρούκο μου. Ούτε σεναριογράφος όρκο των δαχτυλιδιών θα κάνουμε καλύτερο σενάριο. Έτσι είμαι το πούμε τον κύριο Αργενάκη. Γεια σου Λάμπρο, φιλιά. Καλημέρα, την μπλε φιλή. Καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε και τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω για το Κροπολό Μιχάλης. Α, μάλιστα. Είσαι από αυτούς που πληρώθηκαν. Ναι. Ναι, ναι. Το όνομά σου, το όνομά σου. Γιάννης. Μπράβο ρε Γιάννη. Έλα. Λοιπόν, σήμερα πρέπει, όπως είπαμε, με το μαχαίρι στα δόντια. Ακριβώς. Ας πιστεύω ότι θα είναι 1-3. Εκεί το κόβω. Δεν με χαλάει καθόλου. Καθόλου δεν με χαλάει. Έχεις δει και τη διακύμανση. Έχεις δει και τη διακύμανση. 1-0, 1-1. Και μετά. Γεια σας. Και άλλα δύο έτσι για επιδόρπιο. Μάλιστα. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα, Γιάννη. Γιατί δεν έχουμε τον Ισούα, που είναι πολύ κομβικός παίκτης. Απόλυα για αυτούς. Απόλυα. Βεβαίως. Τεράστια. Να πω Γιαννούλης και Πέλκας. Για να βάλουν γκολ. Κανονικά στην αποστολή, ο Γιαννούλης και ο Πέλκας. Πιθανότατα και εντεκάδα. Και ο Γιαννούλης αριστερά και ο Πέλκας στο 10. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Ο Βιερίνια δεξιά. Αντί του Μάτος. Θα το δούμε. Άρα, μπορεί να παίξει και ο άλλος. Δεν νομίζω. Αντί του Μάτος και να παίξει ο Βιερίνια αριστερά. Δεν νομίζω. Θα το δούμε, θα το δούμε. Δεν νομίζω. Θα είναι έκπληξη. Θα είναι άλλο. Γιαννούλης έχει σκάσει. Εντάξει. Έχει σκάσει. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το έχουμε πει πολλές φορές. Θα απαιτήσει, θα βλέπουμε ότι δεν κάνει τόσο να χθες. Δεν μπορεί κανένας να πει για τον Γιαννούλη, φίλε, τι να πει. Ο Γιαννούλης έχει τα πιο καλά μάτς. Τα πιο πολλά καλά μάτς από όλους φέτος. Έτσι, το ότι έκανε ένα λάθος στο πρώτο μάτς είναι και απόρρια κούρασης. Έσκασε το παιδί. Γι' αυτό πιστεύω θα τον προστατεύσει. Και μεγάλοι παίχτες έξω του εξωτερικού κάνουν λάθη. Δεν είναι άνθρωπος, δεν μπορεί φυσικά όλα να τα κάνει. Φυσικά. Φυσικά. Είσαι μάγος. Αλίμονο. Ούτε με σκηνοθετημένο είναι. Παίζουμε ταινία, ξανακάντο. Θεωρώ ότι θα δούμε ότι έχει πάρθει απόφαση ο Βιερίνια να γυρίσει όλο και πιο συχνά πίσω, είτε δεξιά για να ξεκουράσει το Μάτος, είτε αριστερά για να ξεκουράσει το Γιαννούλη, και νομίζω ότι αυτό θα ωφελήσει την ομάδα. Είναι άλλος ο ΠΑΟΚ με το Βιερίνια από εκεί. Άλλη ασφάλεια νιώθω και εγώ και όλοι. Όλοι μας. Δεν νιώθετε αλλιώς όταν είναι πίσω ο αρχηγός. Έχει και το χώρο να ξεκινήσει το παιχνίδι από πίσω που μπροστά δεν το έχει αυτό. Μπροστά έχουμε παιδιά. Θα βάλει και το Λάμπρο, θα βάλει και τον. Πώς το λέμε, και το Λιμνιό και ναι. Το Λάμπρου και τον Μπίσεσβαρ. Να συνέλθει ο Μπίσεσβαρ, γιατί ο καλός Μπίσεσβαρ είναι. Ο Μπίσεσβαρ πιστεύω ότι άρχισε να έχει το ίδιο πρόβλημα με τον Μπέλκα. Δεν του βγαίνει και προσπαθεί να κάνει αυτά που δεν γίνονται. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν. Το έχουν αποδείξει. Είναι πρωταθλητές αίτητοι, είναι ταμπλούχοι. Να είναι ήρεμοι. Και εμείς από την κερκίδα να δείξουμε κατανόηση στο ντεφορμάρισμα και με την πρώτη στραβή να μην πέφτουμε πάνω τους. Γιατί τίποτα δεν διευκολύνεται έτσι. Δεν κάνουμε κάτι καλύτερο. Έτσι. Yeah. Okay. Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστώ. Θα σε βάλω και στην κλήρωση. Έγινε. Έγινε. Φιλιά. Άντε, φιλιά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Κληρώνουμε 3 μαγικά χαρτάκια στις 10. Πάω Ολυμπιακός. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε το συντομότερο. Έλα! Εδώ είμαστε! Τη θετική μας ενέργεια, τη θετική μας άβρα σε όλο τον κόσμο στέλνουμε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε! Με το μαχαίρι στα δόντια σήμερα, με φλόγα στα μάτια, με πάθος από το ξεκίνημα. Βάλτε ένα γκολ στην αρχή να τελειώνουμε με δάφτους. Θυμίζουμε ότι σε λιγότερο από 20 λεπτά από τώρα θα δώσουμε την ευκαιρία σε 3 από εσάς να κερδίσουν ένα μαγικό χαρτάκι, ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ελπίζουμε να έρθει να παίξει ο ακατανόμαστος, ο χιλιοχαϊδεμένος, αυτός που δεν αντέχει τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα, αυτός που ενώ δεν του έχουν δώσει βάρος του 5 πέναντι, εξακολουθεί και σκούζει για τη διαιτησία και βγάζει τον μπάρμπα να δημιουργεί κλίμα, αυτός που ωραίγεται και ονειρεύεται υποβιβασμούς. Βέβαια, ενοχλεί ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Ας τον βγάλουμε από τη μέση
Ας φτιάξουμε μια ωραία ιστοριούλα, ας φανταστούμε ένα ωραίο σενάριο. Πάμε στις γραμμές που περιμένουν. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε, όπως είπα, στο τέλος, στην κλήρωση για τρία μαγικά χαρτάκια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θυμίζω, Ελλάς Ότο Σέρβις 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, τμήμα γρηγοροκίνησης, τμήμα ελαστικών, με συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και σας δίνουν και αυτοκίνητο το βράδυ άμα χρειαστεί, ασφαλείας, εργασίας, πώς το λένε. Πάμε, πάμε σε εσάς. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε τι κατάφερε να κάνει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία. Για πες. Να ενώσει όσο ποτέ το ΠΑΟΚ, να το κάνει πιο ισχυρό από ό,τι ήταν πάντα. Σωστό. Για να είναι εναντίον του, να τον περιθωρήσει, να τον αφήσει εκτός, να τον έχει δέσμιο Κωστή, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν τα κατάφεραν να το βγάλουν το Σαββίδι όταν ήρθε, γιατί υπολόγιζαν ότι θα έχει μόνο ένα κοστούμι και τίποτα άλλο. Ακριβώς. Φυσικά με την αβάντα από κάποιους, όχι όλους, δημοσιογράφους της πόλης και κάποιων οπαδών. Το ξαναλέω, όχι όλους, δεν είναι όλοι το ίδιο. Ναι. Τώρα όμως που είδαν ότι ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης είναι πολύ πιο ισχυρός από αυτούς, προσπαθούν με όλα αυτά τα σκηνικά, τα ψεύτικα, τη λάσπη, να το ρίξουν από εκεί που είναι. Γιατί έχουν καταλάβει ότι αυτός όχι απλά ήρθε να μείνει, αλλά ήρθε να τους τα πάρει όλα. Και τους τα πήρε όλα. Και θα συνεχίσει να τους τα παίρνει όλα. Γιατί έχει και εμάς δίπλα του, έχει τον ΠΑΟΚ δυνατό και δεν υπάρχει περίπτωση πλέον να ξαναγυρίσει το ποτάμι πίσω. Ποτέ. Θα συνεχίσουμε να τους τα παίρνουμε όλα. Βλέπουν ότι παρόλο ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλή μπάλα, να τα λέμε και αυτά, είναι εκεί δίπλα και είναι έτοιμος σε δύο εβδομάδες σχεδόν να είναι πρώτος και στα play-off να βγει και πρωταθλητής ξανά, να είναι ταμπλούχος. Δεν τους αρέσει, Κωστή, που τα τελευταία χρόνια, ενώ και φαίνεται ότι η ηγεσία έτσι έχει αλλάξει, δεν είναι όπως πριν. Φυσικά. Έτσι, αλλά φυσικά. Δεν είναι όμως και εκείνο το χάλι φυσικά. Που είσαι. Το είπε ο Αλαφούζος πριν κάνει την κολοτούμπα. Στους Big Four. Στους Big Four το είπε. Δεν τους αρέσει που ένα πρωτάθλημα που κρίνεται μέχρι τώρα παίζεται σε όλες τις θέσεις και στο τέλος και στην πρώτη. Ακριβώς. Και πέρσι και φέτος και πρόπερσι. Έτσι. Σωστά. Δεν μπορούν. Ούτε αυτό τους αρέσει. Όχι λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει έτσι. Ξέρουμε ότι τον περιμένετε να έρθει την ημέρα τώρα. Κατά τη γνώμη μου θα είναι πριν τον αγώνα, κατά τη διάρκεια της του αγώνα, μετά τον αγώνα, πώς θα τους βολεύσει να βγει και η απόφαση για να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα. Έτσι. Αλλά όσο είναι ενωμένος ο ΠΑΟΚ, αυτό, δεν φοβόμαστε τίποτα. Μαζί, τίποτα. Δηλαδή, δεν φοβόμαστε έγινε. Κανέναν και δεν έχουν καταλάβει. Γεια σου, Τσουκνίδα. Ναι. Βάλουμε σε κλήρωση. Ναι. Αν θες, αν κερδίσω να στο πάρει κάποιος που δεν έχει εισιτήριο και θέλει να πάει στον αγώνα. Έγινε, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ, κάνε επίλογο, ναι. Το θυμηθείς, θα πάρει τη θέση του, πώς θα λένε, την Περμασάβα κάποια στιγμή. Γεια, φιλιά, φιλιά, γεια, γεια. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Έλα, ξενοφών. Λοιπόν, επειδή τα Σαββατοκύριακα δουλεύω μεταφορές με τα κομίσεις, ναι. Κάνω μια πρόταση σε ομάδα του ΠΟΚ, εντελώς δωρεάν να την φέρω μέχρι την Τούμπα. Αλλά όχι στην είσοδο, στην Αγία Βαρβάρα μπροστά. Μπροστά, να κάνουν και ένα σταυρό εκεί, αν και δεν έχουν το Θεό τους αυτοί. Έτσι. Όχι, για να δω πώς θα πάνε. Ακριβώς. Αυτοί είχαν ανάπηρη πόρτα, εμείς θα έχουμε χαλασμένους δρόμους. Χαλασμένους δρόμους. Να φάνε ένα τοστάκι εκεί στο αναψυκτήριο, να κατεβούν εκεί στο κολυμπητήριο μια βόλτα, να δουν την περιοχή. Να πάνε να κάνουν ένα προσκύνημα στο Τσαρπανά το μνημείο. Έχουμε. Πολύ ωραίο μέρος έχει εκεί. Γκαζονάκι γύρω-γύρω. Τέλος πάντων. Και εντελώς δωρεάν. Ευγενική χορηγία. Ξενάγηση. Γεια σου, ρε ξενοφών. Γεια σου, ρε ξενοφών. Λοιπόν, βάλε με στην κλήρωση. Ναι. 3-3-3. Σε χαιρετώ. Yeah. Γεια σου, ξενοφόντα. Γεια. Πάμε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, Θεός μου, Σάκια. Καλώς το θουβού. Λοιπόν. Εγώ αν ήμουν αυτός ο Καλπαζίδης ανησυχός θα πήγαινα να κάνω αίτηση για να πάρω τη Ξάνθη. Ναι. Συμμετοχές κανονικά. Για αντίδραση. Ναι, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κανένα. Κανένα πρόβλημα.
Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες Κωστή και θέλω να ακουστεί, το λέω απλά για να ακουστεί. Ναι. Αν το θυμηθείς το μεσημέρι στο Βασιλό, ναι, προς τους νομικούς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ψάξουν καλά ποιος πληρώνει τους υπαλλήλους και τους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου. Ναι. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω. Ποδοσφαιριστές, τους ποδοσφαιριστές και τους υπαλλήλους της ΠΑΕ Πανιώνιος, ποια εταιρεία τους πληρώνει και ποιανού είναι. Η οποία ομάδα του Πανιωνίου, η διοίκηση μάλλον, λίγες ώρες πριν το μάτς με την Ξάνθη, σκέφτηκε να ζητήσει αναβολή. Βλέπεις όλοι οι φίλες στρατιωτάκια, ρομποτάκια, ο ένας πίσω από τον άλλον. Ναι, τώρα κάνουμε το αυτό που σου λέω είναι πολύ αφήνιο. Συγκεκριμένο. Ναι. Οι υπάλληλοι της ΠΑΕ Πανιώνιος και οι ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου από ποια εταιρεία πληρώνονται. Η μισθοδοσία τους, πρόσεξε, από την τράπεζα. Ναι. Από ποια εταιρεία, ποια νου είναι αυτή η εταιρεία. Ας το ψάξουν οι νομικοί της ΠΑΕ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ναι. Υπάρχουν αυτές οι τέτοιες. Λοιπόν, θα πήγαινα να πάρω, αν ήμουν ο ανιψιός του Σαββίδη, θα πήγαινα να πάρω έτοιμα, θα έκανα έτοιμα για να πάρω την Ξάνθη. Ναι. Κανονικά τους τρολάριζα. Σωστό. Ναι, έτσι πρέπει. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Θα φανεί αυτό. Δηλαδή, εντάξει, πόσο θα πάει. Απλά το θέμα είναι Κωστή να δημιουργηθεί ως άλλος. Γιατί αυτά. Όλα είναι τακτοποιημένα με χρονοδιάγραμμα. Μα ασχολείται κανένας με τα έσχη που βγαίνουν στη δίκη για τα στημένα. Όσοι μιλάνε, γιατί κάποιοι πάθανε βέρτιγκο. Κάποιοι δεν θυμούνται, ξέχασαν. Δεν είδα δεν άκουσα. Κωστή. Αυτοί είναι μάστορες, είναι επιστήμονες στην Πλεκτάνη. Είναι οι ιδρυτές, φίλε. Οι ιδρυτές, όχι απλά μάστορες. Αυτοί την εφήβραν. Οι εφευρέτες. Δεν συγκρίνονται με κανέναν, είπαμε. Ο Γκέμπελς ο χρειά μπροστά του. Άστο, φίλε, άστο. Λοιπόν, βάλε Γιώργος 500 για το εισιτήριο. Θα το δώσεις όποιον άνεργο πολίτεκνο έχει τέτοια. Εμείς έτσι κι άλλως θα το μάθα γεμίσει. Ας πάμε σε κανένα άλλο, άμα είναι που δεν θα έχει πολύ κόσμο. Έτσι, έτσι. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Γεια σου, γεια σου, Γιώργο μου, γιο. Πάμε, ναι, ναι. Γεια σας. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα πρέπει η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να έχει έτοιμά της να γίνει μεταβατικό δικαστήριο αθλητικών δικαστών στη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλο μειονέκτημα που εδώ και χρόνια έχει σιωπήσει αυτό το θέμα με αποτέλεσμα να γίνεται όλες οι εκδικάσεις των υποθέσεων στην Αθήνα. Είναι τεράστιο έγκλημα. Ο κανένας, δεν μπορώ να πω το όνομά μου, ζητώ συγγνώμη. Ακούστε κύριε λίγο για να μην καθυστερούμε. Ναι. Είναι τεράστιο έγκλημα που εδώ και χρόνια η διοίκηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει ναυαρχίδα της σε σημαία της μεταβατικό αθλητικό δικαστήριο στην Αθήνα. Οι υποθέσεις των ομάδων της Θεσσαλονίκης, της Θράκης, της Μακεδονίας, στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Θα εκδικάζονται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ίδιο πρόβλημα το έχουν και οι πολίτες για τις αναιρέσεις στον Άριο Πάγο. Σωστό. Το προνόμιο που έχει ο πολίτης της Αθήνας να έχει τον Άριο Πάγο μέσα στην έδρα της Αθήνας, να έχει τον δικηγόρο του εκεί, ένας πολίτης από τη Μακεδονία τη Θράκη όταν θέλει να εκδικαστεί υπόθεση αναιρέσεις του, τα έξοδα είναι τεράστια. Ξενοδοχεία, β' κατηγορίας πολίτης. Ο δικηγόρος, ο ίδιος ο πολίτης δεν έχει το δικαίωμα, δεν έχει άνεση οικονομική να κατέβει να υπερασπιστεί τις υποθέσεις του. Το δεύτερο, το πρώτο σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό. Για αυτό το θέμα δεν μιλάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως δεν μιλάει κανένας θεσμικός φορέας της πόλης, της Μακεδονίας, να έχει μεταβατικό τμήμα Αρίου Πάγου, τα ανωτά του ακυρωτικού δικαστήριου της χώρας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σωστό. Μου ακούγεστε δικηγόρος, λοιπόν, κύριε Κανένα, και άρα το γνωρίζετε το αντικείμενο. Εγώ θα πω ότι είστε δικηγόρος, εσείς πείτε ότι δεν είστε. Αλλά αυτά που μου λέτε μου ακούγονται πάρα πολύ πρακτικά και εφικτά και πολύ εύλογα. Και λογικά. Γι' αυτό και από ένστικτο οι κάτοικοι της Μακεδονίας και της Τράκης το αποκαλούν κράτος της Αθήνας. Γιατί όλη η εξουσία, η δύναμη, η ικανότητα, τα κυρωτικά δικαστήρια, τα υπουργεία είναι εκεί. Όλα είναι εκεί. Όλα είναι εκεί. Όλα. Άρα πρέπει να γίνει αγώνας μέρος της κρατικής εξουσίας, να μεταφερθεί και να την έχει ο πολίτης δίπλα του και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως δεν το μιλάει ούτε η διοίκηση της ΠΑΟΚ ό,τι αφορά το αθλητικό τμήμα, ούτε οι άλλοι θεσμικοί φορείς της πόλης ό,τι αφορά το ανώτατο κοινωνικό δικαστήριο της χώρας στον Άριο Πάγο. Ναι. Το δεύτερο είναι, η δεύτερη πλημέλεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ότι πρέπει να ανακαλύψει εκείνα τα 5 νέα παιδιά, 6-7 νέους δικηγόρους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, να τους καλύψει με τα πτωχιακά έξοδά τους, με τα πτωχιακά σε δικηγορικά γραφεία και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με εξειδίκευση αθλητικό δίκαιο. Δεν επιτρέπεται να φτιάξει δικούς της δικηγόρους ειδικευμένους. Να κάνει δικό της νομικό τμήμα με εξειδίκευση, θέλει φυσικά βασικές γνώσεις διοικητικού δικαίου και εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο. Να έχει διασυνδέσεις μεταξύ ένα δικηγορικά γραφεία, τα βαριά της Ευρώπης, να υπάρχουν 5 Ελληνόπουλα παοξίδες τα οποία
θα είναι εκεί εφόρου ζωή με αποκλειστική απασχόληση. Και το τρίτο που έχω να σα πω είναι το βράδυ του αγώνα του Βόλου. Δημοσιεύθηκε το διαταχτικό τη γνωμοδότηση. Το σκεπτικό με ένα περίεργο τρόπο καθυστέρησε. Και ως του θαύματος ροκάνησαν το χρόνο και είδατε πώς μεταφέραν την εκδίκηση της υπόθεσης πέντε μέρες πριν τον τέρμι του ΠΑΟΚ με το Ολυμπιακό. Φτάσαμε εκεί βέβαια, Δευτέρα. Βεβαίως. Όλο ήταν, αυτό τέχνασμα. Δεν ήταν τυχαία, έτσι είδα σε ένα όνειρο. Το όνειρό μου σας μοιράζομαι. Δεν ήταν τυχαία η καθυστέρηση του σκεπτικού της γνωμοδότησης. Ροκανήσαν πάνω από δύο εβδομάδες. Εννοείται, άνθρωπέ μου. Και μεταφέρθηκε ως διαμαγείας. Και πήρε ταχεία εκδίκαση την ώρα που εκδικάζονται υποθέσεις με βαριές και χρονικές καθυστερήσεις. Ο του θαύματος, 5-24 ώρα πριν το ντέρμπι, η ΠΑΕΠΑΟ ξανακατεβαίνει στην Αθήνα. Ξανά κάτω. Ακριβώς. Ξανά κάτω. Και πρακτικά και ψυχολογικά. Ξανά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Και είδατε τι ωραία. Πώς γίνεται το παιχνίδι, Δικηγόρε, θέλω, θέλω μια χάρη. Να παίρνεις πιο συχνά. Εντάξει. Αυτό. Να είσαι καλά. Η ψυχραιμία πάντως, ψυχραιμία. Εντάξει, βλέπεις, ψυχραιμία είναι, πολύ μεγάλη. Μεγάλη μεγάλο όπλο. Θα χρειαστεί μετά την αφαίρεση βαθμών από τον ΠΑΟΚ, θα χρειαστεί τεράστια ψυχραιμία και πρέπει η διοίκηση. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει αφαίρεση? Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ξέρω ένα γενικό κανόνα ότι βγαίνουν κάποιες πρωτοβάθμιες αποφάσεις ασφαλμένες κατά ασφαλμένη εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού ή των πραγματικών κοινωνικών γεγονότων. Που θα καταπέσει μετά. Να πας στο δευτεροβάθμιο ή στο τριτοβάθμιο να τα κυρώσεις. Δεν είναι η πρώτη και τελευταία φορά που ένας δικαστής εκτιμάει το υλικό και βγάζει μια αλφα απόφαση. Φυσικά. Άρα στο πιθανό ενδεχόμενο αφαίρεσης 5 βαθμών θα χρειαστεί ατσάλινη ψυχραιμία από όλους. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι ένας δικαστής, ο οποίος είναι και αυτός άνθρωπος, δεν είναι jukebox, να του ρίξεις κέρμα και να παίξει τραγούδι. Είναι ψυχρή επαγγελματίες. Όχι, είναι ψυχρή επαγγελματίες. Δεν επηρεάζεται από δεν όλο αυτό το κλίμα. Δεν ακούγονται στα ρόδια. Δεν παρακαλώ, δεν επηρεάζεται. Είναι ψυχρή επαγγελματίες, καριερίστες. Όχι, δεν επηρεάζεται. Μάλιστα. Σε διαβεβαιώνω γι' αυτό. Δεν επηρεάζονται. Στην περίπτωση της Σερπαντίνας, άλλα αλλιώς, είδαμε. Αλλιώς, δεν θα εκδικαζόταν καμιά υπόθεση. Δεν θα εκδικαζόταν ποτέ στην Ελλάδα καμιά υπόθεση. Οι βαριές υποθέσεις, και έχουν εκδικαστεί πολύ βαριές υποθέσεις. Μέχρι και πρώην πρωθυπουργός της χώρας ήταν σε ανώτατο δικαστήριο και εκδικάστηκε η υπόθεσή του. Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, άλλα είχαμε δει στο παρελθόν. Να επηρεάζεται από όλο αυτό το κλίμα, από τα ΜΜΕ, από τα bullying. Μάλιστα. Ωραία. Πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Αυτοκριτική ο ΠΑΟΚ. Έγινε. Πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Σε ευχαριστούμε κανένα. Να είσαι καλά. Να πάρεις κι άλλη φορά. Μάλιστα. Αν δεν είναι δικηγόρος, θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν. Αλλά εγώ πιστεύω, διαφωνώ στο ότι δεν επηρεάζεται ο δικαστής. Στην περίπτωση τότε, ποιοι ήταν σκουτέρι, σκουλαρίκι, ποιοι ήταν τότε. Μια χαρά επηρεάστηκαν από όλο αυτό το κλίμα. Στα κανάλια τους. Στα ΜΜΕ τους. Στα φόρα, στα πληκτρολόγια. Όταν υπάρχει τέτοια τεράστια πίεση. Πόσοι, τι επαγγελματίας, τι καριερίστας. Μια χαρά επηρεάζεται. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Κωστή, καλημέρα, Χρήστος από Τούμπα. Γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου μουσικάρα μου. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον μουσικό, καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Γεια σου Κωστάκη μου, καλό παλικάρι. Καλημέρα, καλημέρα. Αν είναι δυνατόν, δεν έχει πολλούς μήνες που έγινε διαγραφή από τον Άριο Πάγο από τις 5 κατηγορίες του Μαρινάκη να αφαιρεθούν οι 3. Η μία κατηγορία ήταν για αποθήκευση ναρκωτικών. Με ακούς Κωστή? Ακούω, ναι. Ακούω. Ναι. Ένα αυτό. Ένα άλλο που άκουσα από το ραδιόφωνο του Χατζηνικολάου, πώς λέγεται αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει το αυτό το αποθήκευση ναρκωτικών. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι, το ότι κατηγορείται για το μισό ποινικό κώδικα, ναι. Αλλά τώρα συγκεκριμένα για αποθήκευση δεν το ξέρω. Ναι. Κατηγορείται για αυτό το πράγμα. Για αποθήκευση ναρκωτικών. Τέλος πάντων. Εδώ με το ΚΤΕΛ Αθηνών Θεσσαλονίκης βρέθηκαν 4,5 κιλά ηρωίνης. Δεν είχε παραλήπτη. Ποιος το πήρε αυτό το πράγμα? Ασυνόδευτη. Ασυνόδευτα, Μάλιστα. Από Αθήνα 4,5 κιλά ηρωίνη. Όχι κοκαίνες και κασίσια και τέτοια πράγματα, ηρωίνη. Ναι. Θάνατος. Θάνατος. Σε φορτώνει από εκεί. Θάνατος. Λοιπόν, Κωστή και μου, και οι μάρτυρες ο ένας μετά τον άλλο να φεύγουν από τη ζωή. Έγινε, μουσικέ μου. Αν τύχει να βρεθούμε, θα δεις γραφή του πατέρα μου πριν από 110 χρόνια, 120. Θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ. Χρωστάω επίσκεψη. Σε φιλώ. Μέσα
σου λέω θα σου δείξω κάτι πράγματα πριν από την ίδρυση του ΠΑΟ και τέτοια, από το πέραν και τέτοια και τέτοια και τέτοια. Θα χαρώ πολύ. Γιατί ο γενής μας ήταν εκεί στην καρδιά του πέραν, ας πούμε, και σπουδάζανε με πολλές γλώσσες και τέτοια. Θα τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Χρήστο. Σας χαιρετώ, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε και τελευταία γραμμή. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Άντρε Κωστάκη. Κωνσταντίνε. Έλα γόρι μου. Δώσε μου, επειδή είσαι ο τελευταίος ο άτυχος. Να βάλω κι εγώ, προλαβαίνω να βάλω κι εγώ. Τώρα πάει, τι να σε κάνω. Έτσι, θα, πάσαμε, θα δώσω και το μεσημέρι, θα δώσω και αύριο. Ο τελευταίος είναι πάντα ο άτυχος. Δώσε μου τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 87. Από το 1 μέχρι το 87. Ναι. Το 5. Ναι. Το 8. Ναι. Και το 20. Και το 20. Τέλεια. Είναι Γκαρσία και Βιερίνια το 8. Μαουρίσιο. Μαουρίσιο, αλλά. Για πες λοιπόν, δίδυμο πατέρα. Πήρα να πω την καλημέρα μου και θέλω να πω σήμερα για τους παίκτες. Θα πάνε να παίξουν σαν να είναι ο πρώτος αγώνας, οπότε πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε το διπλό. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά και δεν ξεχνάμε ποτέ, ποτέ αυτό εδώ. Το νου σας καλά ρε μάλια. Αυτό. Οπότε πρέπει σήμερα να πάνε σαν να είναι ο πρώτος αγώνας και να φέρουν ένα μεγάλο διπλό. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Άιντε πάω κάρα, το νου σας καλά λοιπόν. Γεια σου δίδυμο πατέρα, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Γεια. Λοιπόν. Σταύρος Ιωαννίδης, αχπαστό. Είναι το χαλί που με ρωτάτε κάθε φορά. Βλέπετε, προτιμώ ως επιτοπλίστων ελληνικές μελωδίες, ελληνικά χαλιά. Έχει εξαιρετικά ξένα κομμάτια. Ας πούμε το πρώτο που μπαίνω είναι ξένο, γιατί είναι παράδοση τόσα χρόνια, αλλά μ' αρέσει να βάζω μέσα ελληνικά χαλάκια. Λοιπόν, πάω στους τυχερούς. Το πρώτο εισιτήριο κερδίζει ο Κούκος Νικόλαος σε 9.43, 6.972 σε 9.43. Το δεύτερο, ο Πατζής ή Πατζής Τάκης σε 5.52. Και το τρίτο, ο Κεσίδης Σάβας. Καλημέρα σε όλους πάλι, W θα πάρουμε και όλοι θα κλαίνε. Δώσε εισιτήριο με τον Γαύρο, Κεσίδης Σάβας σε 7.77.6.9.32 σε 7.77. Αυτοί είναι οι τρεις τυχεροί. Θα δώσουμε και σήμερα το μεσημέρι στο ποιος αυτός ένα μηδέν. Εννοείται. Θα δώσουμε και αύριο πρώτο ο Θεός. Να έρθουμε με το καλό να κάνουμε την πρωινή την εκπομπή μας. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο κορυφαίος στα κρεατικά. Εκεί θα φάτε εξαιρετικά πράγματα. Θα γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Είναι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα πεντανόστιμα όλα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Δεν ξεχνάτε φυσικά 705-750 τη Λιβεριά. Και βέβαια για καυσόξυλο φυτάς αλλού, μην κοιτάς αλλού, δεν θα πας, μόνο φυτάς εκεί στην Όλγας 206. Και βέβαια και κάρβουνα και ήδη μπαρμπεκιού και ήδη τζακιού και ό,τι εσείς αγαπάτε και γουστάρετε. Ο Κώστας θα εξυπηρετήσει με το χαμόγελο στα χείλη το βουνό. Έρχεται δίδυμο φοβερό, Μπατμανίδης, Κόλκας, Μπατμανίδης. Δεν χάνονται αυτοί, δεν χάνεται το ψυχιατρίο. Εμείς οι δύο θα είμαστε εδώ μαζί σας, πρώτο Θεός. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.